Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από τώρα και μέχρι τις 12 και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Μου λέει ο Γιάννης, μην με πιάνεις από το λαιμό. Του λέω ότι θέλω θα κάνω. Εδώ άνθρωποι έχουν χάνουν την ψυχραιμία τους και τα λοιπά. Πιάνει ο ένας από το λαιμό τον άλλον, εγώ πιάνω τον Καζαμπάκα. Απλά ο Καζαμπάκας είναι αξιωματούχος. Αλληλοπιανόμαστε, ναι, εδώ, καταλάβατε. Ο Καζαμπάκας λίγο... είναι αξιωματούχος, ναι, της εκπομπής. Οπότε η τιμωρία είναι μεγαλύτερη. Κατάλαβες. Αν, περίμενε. Περίμενε να δούμε. Εδώ πιανόμαστε κι εμείς δηλαδή, αφού είναι, πώς λέμε, παιχνίδι. Παιχνίδι, ναι. Παιχνίδι, το κάνουμε. Αν με σκουτάς, θα σε σκουντίξω. Θες να παίξουμε αυτό. Αν με σκουτάς, θα σε σκουντίξω. Δεν έχεις τα social media του. Τι το κοιτάς! Πώς το λέτε, χειρικό. Τι το κοιτάς, όρματο! Ένα 30 είναι! Στα ισπανικά, πώς είναι αυτό, έτσι. Τώρα 30. Φαρέρο! Φαρέρο! Αυτά δεν σπαρεί. Αθαρέρο ή φαρέρο. Φαρέρο, πάρε θάρρο. Φαρέρο. Ναι, ναι, ναι. Θαρσί, πώ λέγεται ένα. Του πυροβολικού είναι αυτό. Θαρσί, πώ λέει ένα. Ένα από αυτά. Συγγνώμη, τώρα άμα μπορεί να βοηθήσει κάποιο, γιατί μου. Πώ είναι. Κάτι, κάθε σώμα έχει ένα δικό του σύνθημα. Πάνω στο θηρεό του, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν τα θυμάμαι λάθος, αλλά κάπου έχει ένα θαρσί στο στρατό. Κάτι δηλαδή θα. Εντάξει, εμείς λίγο απλώς έπρεπε να αφήσει ο ένας το λαιμό του άλλου εδώ. Ναι. Γιατί θα μπορούσαμε να μιλήσουμε. Ήταν έτσι. Άσε να πω μια καλημέρα, μια καλή μεγάλη εβδομάδα. Με το καλό να έχουμε καλό Πάσχα και καλό καλή Πάσχα Ανάσταση. Και καλή Ανάσταση. Λοιπόν, εντάξει. Είναι, φαίνεται παιχνίδια. Παίζαμε εμείς τσαντελά με τα λίγα μικρή. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύω... είναι έτσι. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά σε διάφορες γωνίες του. Του πλάνητη. Πιστεύω ότι αν ήταν ο Καζαμπάκας την ώρα που ο Αλμέιδα θα έφυγε για να είναι έτοιμος να ξανακάνει ντου, ναι, θα φώναζε «Τι το κοιτάς!» Μαλώνεις ρε! Όχι, θα έφυγε στα μεγάφωνα «Τι το κοιτάς!» «Δύο μέτρα είναι, μπορείς!» Αυτά λείπουν από τα γήπεδα, δηλαδή μερικές φορές λείπει ένας τέτοιος τόνος σε σωμών. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτά. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Και όπως λένε αρκετοί φίλοι του ΠΑΟ και δεν τους αδικούω, αν αυτό το πράγμα που δεν το έχει κάνει ποτέ έτσι το έκανε ο Λουτσέσκου, ναι, τώρα θα είχαν στείλει έτοιμα στο Υπουργείο Εξωτερικών «Απελάστε το Ρουμανόγυφτο». Ναι. 1000%. Μάλιστα. Ή ότι ο άνθρωπος ο τοξικός ή οτιδήποτε άλλο που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Ναι. Καλά, όταν το κάνει, αυτός το κάνει. Ο άνθρωπος, όταν το κάνει. Αυτό δεν κάνει ποτέ τέτοιο δεν πράγμα. Λέω, ξέρω, δεν λέω χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Ναι. Αλλά όταν εκφράζεται με κάποιο τρόπο έτσι, γιατί και ο Λουτσέσκου δεν είναι, ας πούμε, απαγγελοποίηση, δεν έχει κάνει ποτέ τέτοιο πράγμα. Εννοείται. Όταν κάνει ο Λουτσέσκου τα δικά του, μπορούμε να λέμε τι κάνει. Αν σου λέω το έκανε αυτό ο Λουτσέσκου, δεν θα το περιμένανε στη γωνία. Αυτό το χθεσινό δεν έχει δηλαδή. Και πιστεύω ότι αν το έκανε ένας κοινός θνητός, ναι, θα ήταν αυτόφορο. Δεν θα... φυσικά. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να φύγει από ότι όταν κινείται μια διαδικασία αυτοφόρου, καμιά φορά φεύγει ο άλλος, κρύβεται, ξέρω εγώ. Εκεί ήταν. Αξιωματούχος αγώνα ήταν αυτός. Ναι. Δηλαδή, εγώ ακόμη 100% επειδή έχω ρωτήσει 2-3 ανθρώπους, μου λένε όλοι κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι αθλητική βία. Ναι. Δηλαδή ένας, ρε παιδιά, λέω, σας παρακαλώ, ένας 100% μπορεί να πει για να βγούμε. Άρα εγώ δεν μπορώ ακόμη να πω 100%, αλλά μου λένε τρεις άνθρωποι ότι είναι 4-5-6 και εμένα όλη η αθλητική βία μου. Καλά, μπορεί ένας να το πέσει 4-5 όχι, και να μιλάμε τους ίδιους 4-5. Όχι, ρε, ρεπορτάζ. Πάντως είχε διαπίστευση. Ναι, αθλητική βία, ξέρεις τι σημαίνει, ότι είναι αστυνομικός. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, ότι εγώ άμα πάω να πιάσω από το λαιμό έναν αστυνομικό, ναι, όχι δεν θα με αφήσω να πάω στα αποδυτήρια. Θα πω ότι η μάνα μου φέρε δυο αλαξιές και χτύμασε και ένα τάπερ μαγειρίτσα, γιατί δεν θα βγω. Μαγειρίτσα. Ναι, για το Πάσχα, σε για το μεγάλο Σάββατο. Έχεις ωραίγες, ναι, από τώρα. Εμένα δεν με πειράζει όλο αυτό το οποίο συνέβη. Απλά μου λέει ότι εμένα το να είμαστε. Όχι, άλλο λέω. Θα το πάω αλλού. Ότι επιλεκτικά είναι αυτό το οποίο με τρελαίνει. Τι. Με επιλεκτικά, δηλαδή. Επιλεκτικά, ρε Γιώργο, να ανήκει κάποιος σε έναν από τους κόσμους των ομάδων. Για όλους τους άλλους δεν υπάρχει επιλεκτικό αυτό. Ναι, ένα άσχημο είναι πάντα άσχημο. Σωστό, εννοείται. Έβλεπα χθες τον Ιωαννίδη που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τον παίχτη Ιωαννίδη, έτσι το Φώτη. Που ξέρετε πάρα πολύ καλά, γιατί δημοσίως τα ανοιχτά μικρόφωνα, ναι, βοηθάνε πάρα πολύ. Ξέρετε πώς, ας πούμε, σε υπόλοιψη την εξέλιξή του και όλα αυτά.
Δεν γίνεται αυτό το πράγμα το συνεχίζει. Χθες έχει κάνει μια απείρου κάλους βουτιά πάλι. Για μόνο... να πάρει πέναντι. Έχει διπλωθεί κιόλας. Το άλλο ήταν τουλάχιστον μια βουτιά. Πώς, ας πούμε, τα παιδάκια ναι. μαθαίνουν πρώτα να βουτάνε και πέφτουν ολόκληρα και τους λένε: Ωχ, πόνες έπεσες με την κοιλιά. Εχθές έγινε και το κορμί του, ένα καταπληκτική. Και μετά βλέπω αυτό το βίντεο στα social media. Το βίντεο κανονικά όμως, όχι τα μοντάριστο. Ποιο? Όχι το μοντάρισμένο. Το ηχητικό. Το ηχητικό. Μα δεν μπορούσα. Λέω κάποια στιγμή πως μπορούμε να παίξουμε. Αυτό δεν θα, θα ήταν ένα. Ατέρμονο μπιπ. Θα μου πεις, μπορεί να του είπε κάτι πολύ χοντρό. Αλλά και ο Ιωαννίδης, δηλαδή εκείνη την στιγμή ξέρεις τι έκανα εικόνα. Έβαλα στο μυαλό μου τον Κωνσταντέλια στο πάρκινγκ της Τούμπας. Μπράβο. Δεν έχω ποτέ ικανό τον Τάισον. Κάτσε να σου πω. Ποιο Τάισον. Το Τάισον μπορεί να βρει στα πορτογαλικά και να μην τον καταλάβει. Α, κατάλαβα. Μπορεί ηλικιακά. Εγώ βάζω αυτά τα δύο παιδιά ηλικιακά. Ναι. Που ο Κωνσταντέλια γυρίζει στα γήπεδα τη Ελλάδα. Το χειροκροτάνε, βγαίνουν φωτογραφίες με τον Ιωαννίδη. Και αυτό θέλω να γίνει και με τον Ιωαννίδη και με όλου. Έβαλα στο μυαλό μου. Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ, αν δεν το έχετε δει το βίντεο, αν δεν το έχετε ακούσει, γιατί η εικόνα. Εντάξει, αν δεν το έχετε το ακούσει, δεν μπορείτε είναι. Να σας το. Μπορώ να σας δώσω το καταλάβετε. Γίνεται, τι γίνεται, έχει τελειώσει το μάτς του Παναθηναϊκού. Προφανώς κάποιος. Πάει ο Ιωαννής να πάρει το αυτοκίνητο του από το πάρκινγκ. Και προφανώς κάποιος, ένας, δύο, πέντε, δέκα, ποιοι είναι αυτοί, τον βρίζουν. Το πώς τον βρίζουν, σε τι κλίμακα, δηλαδή το ευρεολόγιο τι είναι, δεν το ξέρω, αυτό δεν το ακούω. Ναι. Αλλά ακούω το κατεβατό που κάνει ο Ιωαννίδης, δεν σταματάει και με εκφράσεις. Και λέω, όχι πεζοδρομίου, μιλάμε επί 15. Ναι, λέω ρε παιδί μου τώρα, αυτή τη στιγμή ας πούμε τον Κωνσταντέλια, ό,τι και να του πει κάποιος. Δηλαδή μετά τη Λαμία. Δεν θα το κάνει ποτέ. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι δεν θα το κάνει αυτός. Ναι. Πώς να σου το πω. Δηλαδή κάπου από κάπου να κρατιόμαστε, να έχουμε ας πούμε. Καταλαβαίνω αυτά τα περίφημα του ποδόσφαιρα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αντρικό άθλημα. Εντάξει ρε παιδιά, φτάνει με το αντρικό το άθλημα. Πολύ πίσω κρυφτήκαμε από αυτό, Ορμανδία. Ναι. Και δικαιολογούμε συμπεριφορές κτλ. Αυτό το πράγμα, ας πούμε τώρα. Καλά δεν ξέρω, κάποιος θα πρέπει να. Που επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι του είπε. Ό,τι τι και του να είπε. Του είπε, ρε φίλε. Αλλά ρε φίλε, δεν σταματούσε, δεν είναι μια βρισιά. Ναι, ό,τι και να του είπε, με βάση αυτό το οποίο απάντησε, του λέει ποιος. Δηλαδή εκεί που λες, δεν τιμάω εγώ τη φανέλα. Ναι. Δηλαδή απαντάει με την ερώτηση που προφανώς του έκανε ο άλλος. Ναι, δεν τιμάς τη φανέλα. Με τι την πασπάλισε. Ναι, ό,τι και την πασπάλισε, ναι. Δεν σου λέω ότι είναι δικαιολογημένα. Αυτό το ξέσπασμα του Ιωαννίδη είναι πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλο ναι, πρόβλημα. Κάνει... Όπως και του Παναθηναϊκού. Πρώτη φορά λέει ο Τερίμ, ναι. Με αποδοκιμάζω στην καριέρα μου. Τι λες ρε Τερίμ, αλήθεια. Δηλαδή, πού ήρθες ρε εσύ φίλε. Στους Μάο Μάο ήρθες και θεωρείς ότι είμαστε υπανάπτυκτοι ποδοσφαιρικά και είσαι ο Θεός που πρέπει να σου φυλάμε και τις πατούσες. Καλά, αυτό όμως το είπε ότι. Το είπε ότι πρώτη φορά με αποδοκιμάζουν εμένα τον αυτοκράτορα, ας πούμε, σε αυτό το στήλι, ότι δεν το είχα ζήσει τόσο σαν κι αυτό. Δηλαδή δεν μου φάνηκε να είχε. Μα όταν κάποιος λέει ότι πρώτη φορά με αποδοκιμάζουν, ναι. Σημαίνει ότι, κοιτάξτε να δείτε, ήρθα στην Ελλάδα και είστε οι πρώτοι που με αποδοκιμάζουν ίσα, το τέρι. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω, μπορεί και έτσι να είναι. Ακούσουμε το έχει. Θα ακούσουμε σε λίγο. Απλώς να πω και κάτι εδώ. Ότι ο Τερί μου φάνηκε και λίγο γενναίο αυτό που έκανε. Ότι πήγε και έκανε δηλώσεις έξω. Ναι. Δηλαδή ενώ είχε κόσμο, ναι. Σαν να πήγε να έδωσε τον εαυτό του εκεί για να. Βορά στον κόσμο που λέει. Ναι, ο Μάτζιος έκανε δηλώσεις μέσα. Ναι. Ο Μάτζιο δεν είχαν τίποτα με τον Μάτζιο, δεν όχι. Είχε δύο κόσμο. Θα έχουν στο τελικό κυπέλλο. Με τον Μάτζιο. Θα έχουν στο τελικό κυπέλλο. Πω, τι γίνεται όμως. Ας ακούσουμε λίγο αυτά. Ακούστε τώρα πώς αρχίζουν οι αποδοκιμασίες και τι έντονες είναι. Βέβαια μετά όταν άνοιξε το πλάνο, δεν λέω ότι ο κόσμος Παναθηναϊκού είναι χαριστημένος. Αυτό είναι. Είναι καμιά 100 άτομα, δεν είναι ας πούμε 2.000, αλλά ακούγονται για πάρα πολύ. Ναι, εντάξει, μα 100 άτομα είναι γιατί εκείνη τη στιγμή ήταν 100, δεν κάτσαν και οι 10.000. Και φυσικά αποδοκιμάζουν οι χιλιάδες, δεν λέω. Μπράβο, ότι είναι ναι, μόνο 100. Δηλαδή δεν είναι 100 παράξενοι, τρελοί και είναι αντιτερή. Ναι, το λέω ρε παιδί μου γιατί στον ήχο ακούγεται πάρα πολύ και λες τώρα δεν έφυγε κανένας τηλεφόρος. Και μετά αυτός που έλεγε, είναι... άμα δεν τελειώσει ένα μάτς, δεν τελειώνει ο Παναθηναϊκός κάτι τέτοιο. Αν δεν το πει ο Παναθηναϊκός, δεν τελειώνει ένα μάτς. Και ο Παναθηναϊκός έλεγε, αν το πει δεν τελειώνει το μάτς. Οπότε παίζω στο επόμενο διακοπή. Δεν θα τελειώσετε το μάτσο το Τερίμ. Ακούστε από δοκιμαστείτε το σχόλιο μετά το Τερίμ. Βέβαια έχουν δίκιο και βγήκα σε ένα τέτοιο σημείο που μόλις είχε λήξει ο αγώνας, οπότε τα πήρα όλα πάνω μου, όλη την αντίδραση του κόσμου και είχαν δίκιο. Όσο χρονό και να είσαι, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, οπότε πρώτη φορά στη ζωή μου το ζήσα και αυτό. Εντάξει, ναι. Το πάω πάσο. Πώς το άκουσες τώρα. Δίκιο. Ο κόσμος έχει δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι κάποιος μπορεί να του είπε του Τερίμ, γιατί μεσολάβησαν αρκετά λεπτά και πρώτα έγιναν οι δηλώσεις. Στη συνέντευξη τύπου ήταν αυτό, οι ατάκες του.
Ποιες ατάκες? Τώρα που ακούσαμε. Αυτή είναι η ατάκα του από τη συνέντευξη τύπου. Μπράβο, άρα μπορεί κάποιος να τον είπε, μη πεις ως ο παντός του Παναθηναϊκού Κάφρη τι είστε. Όχι, θυμάσαι, πριν πάμε σε αυτό. Θα τα σκάλεψε δηλαδή κάποιος. Πριν πάμε σε αυτό λέω το εξής, ότι επειδή όταν τελείωσε το παιχνίδι, ναι, και μέχρι να πάνε οι προπονητές στα flash interview να κάνουν τις πρώτες δηλώσεις που κάνουν στο τηλεοπτικό πάροχο, ναι, πρώτα μίλησε ο Μάτζιος. Μετά από κάποια λεπτά, γιατί από περιέργεια όλοι περιμέναν αυτό, να δούμε τι θα πει η πρώτη αντίδραση του Ερήμ. Mm. Όπως θες, ποια ήταν, θα ήταν η πρώτη αντίδραση του Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα δεν πήγε ποτέ στο flash interview. Ό,τι έχουμε θα τα ακούσουμε σε λίγο από τη συνέντευξη τύπου. Αλλά εκεί, όσο μιλάει ο Μάτζιος, μπορεί ρε παιδί μου κάποιος του Ερήμ να του είπε: κοίταξε, μίστερ, ξέρω εγώ πώς τον αποκαλούν, Φατίχ, ξέρω εγώ, μη, ξέρεις, έχει κόσμο έξω. Θες να φέρουμε να κάνουμε τη δηλώση εδώ, να φέρουμε τον μπάλε εδώ, οτιδήποτε μπορεί να του πει. Και να του είπε: όχι, εγώ θα πάω. Δηλαδή μου μοιάζει και αυτό ένα πιθανό σενάριο. Ανεξάρτητο αυτό. Αλλά Τερίμ είναι αυτός που, πώς το λένε, πάτησε πρώτος. Δηλαδή δεν. Τρία σεντερφόρ. Χωρίς χαφ. Τρία σεντερφόρ. Γιούρια. Και γιώμες, αυτό που λέει ο Μάτζιος. Ο Μάτζιος δηλαδή στην πρώτη του αντίδραση έχει δίκιο, ότι ο Παναθηναϊκός βγαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, ξέρει το αποτέλεσμα στην Τούμπα, κυνηγάει στο σκορ τον Άρη και αποφασίζει, ας πούμε, αλλά το κάνει με έναν τρόπο που μάλλον βόλεψε τον Άρη. Αυτό είπε και ο Μάτζιος. Καταφέραμε να διδάσουμε τον Παναθηναϊκό στην αρχή στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε τον έλεγχο παιχνιδιού. Θεωρώ ότι δεν απειληθήκαμε καθόλου στο πρώτο ημίχρονο τον Παναθηναϊκό. Στο δεύτερο, ίσως και με τη βοήθεια του κόσμου, την ορμή, ακούγοντας και το αποτέλεσμα, νομίζω με την ΑΕΚ, μπήκε επιθετικά ο Παναθηναϊκός. Μας πίεσε, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν μας πίεσε ορθολογικά, μας πίεσε μόνο με σέντρες και μεγάλες μπάλες. Αυτό. Αυτό. Εντάξει, ναι, λίγο αυτό τα ξεφορτώσαμε αυτά τα πρώτα, αλλά γενικώς, ρε παιδί μου, είναι μια ακόμη αγωνιστική που επί της ουσίας βγάζει τον Παναθηναϊκό εκτός τίτλου. Και γιατί το βγάζει εκτός τίτλου? Γιατί ο Παναθηναϊκός πόσο έχει τώρα, 71? Ναι, σαν τον ΠΑΟΚ έχει 71, η ΑΕΚ έχει 75, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δύο μάτς λιγότερα. Ναι, ανεξάρτητα από αυτό. Όχι, ο Παναθηναϊκός έχει δύο μάτς. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν τρία. Τι δύο μάτς? Δεν έχει λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έχει δύο μάτς να δώσει, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τρία. Αυτό λέω, όχι δύο μάτς λιγότερα. Ναι. Λέω δηλαδή ο Παναθηναϊκός το maximum, το βαθμό του που μπορεί να πάρει τώρα, ας πούμε, κερδίζει την Τούμπα, κερδίζει και τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική, είναι 81. Όχι, ρε. Πόσο, 77. 77. Δεν προλαβαίνει. Αν έχει 77. Mm. Αν η ΑΕΚ θεωρητικά, πιάνοντας την ΑΕΚ μόνο, ναι, μόνο την ΑΕΚ. Αν κερδίσει τη Λαμία. Μπράβο, πάει 78. Άρα υπάρχει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ενδυνάμει. Μαθηματικά δεν έχει βγει εκτός. Ναι, αλλά τώρα μην τρελαθούμε. Ούτε αλλά δεν μοιάζει. Παναθηναϊκή το πιστεύω. Δεν μοιάζει ένα ρεαλιστικό, ναι, ρεαλιστικό σενάριο. Και κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός. Βέβαια, κινδυνεύει κάθε ομάδα, κινδυνεύει για το καλό της, φτιάχνει πράγματα για το καλό της, κινδυνεύει για το κακό της κτλ. Κινδυνεύει ο Παναθηναϊκός να πάει στον τελικό του, φαντάζομαι, Παθεσσαλικού, ξέρω εγώ που, ναι, σήμερα λέει θα το μάθουμε. Άντε ρε. Ναι, και με κόσμο ή χωρίς κόσμο. Σήμερα τελειώνει δηλαδή όλο το Καραγκιοζλίκι. Αυτό μαθαίνουμε. Τι ωραία, ακριβώς όπως το λες. Καραγκιοζλίκι. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή μπορεί στον τελικό να μην παίζει απλώς ένα κύπελο, γιατί θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Να παίζει το Ευρώπη. Αν είναι τέταρτος. Ναι, όχι, αν... θέλω να πω δηλαδή είναι οι δύο ομάδες, όποια κερδίσει παίρνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ναι, θα μπορεί. Μπορούσε δηλαδή ο Παναθηναϊκός να τερματίσει τρίτος, ναι, ή να τερματίσει τρίτος και να πει: εγώ πάω απλά για το κύπελο, δεν πάω για την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ, στη συνέντευξη τύπου, ναι, ο Τερίμ έχει κάνει μία δήλωση πάνω σε αυτό που μιλάμε για το πρωτάθλημα και το κύπελο, που δεν ξέρω πώς φαίνεται στους φίλους Παναθηναϊκού. Εμένα, σε έναν. Δηλαδή, πώς να σου πω, λέει. Ας τα ακούσουμε και το σχολιάσουμε. Ναι. Λέει ότι πιο σημαντικό, λέει, είναι το πρωτάθλημα από το κύπελο. Εγώ δεν ήρθα, λέει. Αλλά δεν είμαι εδεφήμ λίγτη. Αλλά εμένα ο στόχος μου, ο βασικός στόχος μου ήταν το πρωτάθλημα. Λίγτη σαμπιόντου, açıkçası kupadan daha önemli olduğunu düşünüyorum. Εγώ πιστεύω να είσαι πρωτάθλημα, είναι πιο σημαντικό να παίρνεις από το κυπέλλο. Κοίταξε, πρακτικά άμα το δεις, ναι, έχει δίκιο. Ναι. Δηλαδή, παίρνεις το πρωτάθλημα, είναι πιο σημαντικό από το κύπελο. Ναι. Προσέξτε τι θέλω να πω. Ναι. Αλλά για να το λέει τώρα, αλλά ρε φίλε, πάνε, άμα μείνεις χωρίς τίποτα, που λέει. Ναι, σωστά. Φιάξε. Καλά, υπάρχουν και timing στις δηλώσεις. Ναι, μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα που βγαίνει ο Παναθηναϊκός εκτός, ναι, επί της ουσίας τίτλου, να βγει σε αυτό, δεν ξέρω. Παναθηναϊκός, θυμίζω, τελευταίο το πρωτάθλημα το 10. 14 χρόνια συμπληρωμένα ήδη. 15 θα πάει στα 15. Επίσης, αυτό που λες, έχεις κάτι δίκιο. Τι? Δηλαδή, και γίνεται αυτό που γίνεται Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που έγινε με μπάμπα με τα χαμένα πέναλτι. Εγώ είδα τον Αλαφούζο και τον Τερίμ αγκαλιασμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Και να φιλιούνται και ο Τερίμ να σηκώνει τις γροθιές του, γιατί προκλήθηκαν σε τελικό κυπέλου. Μπράβο. Όχι γιατί κέρδισαν το πρωτάθλημα. Δηλαδή. Σωστό. Κάποιος μας δουλεύει. Και αν στο τέλος της σεζόν, δεν ξέρω. Πιστεύω θα κάνει. Ότι όλο αυτό είναι πολύ καλό για τον Άρη. Ο Άρης για μένα ψυχολογικά τον έχει τον Παναθηναϊκό και ψυχολογικά. Δηλαδή, χθες παίζεις ένα μάτς, κερδίζεις 1-0 στο ημίχρονο, 1-0 από νωρίς. Ναι. Ξέρεις, όπως είπες πολύ καλά, ότι στην Τούμπα πάει στραβώνει το μάτς και κρατάει ο Άρης το 1-0.
τον έχει, δηλαδή και άστο το αγωνιστικό. Δεν είπα ότι δεν τον έχει. Λέω και ψυχολογικά τώρα ο Παναθηναϊκός το φοβάται τον Άρη. Ναι. Αυτό πιστεύω. Καλά, δεν είναι μόνο ότι τον νίκησε χθες ο Άρης. Και στο πρώτο μάτς στα play-off ήταν μαγική εικόνα. Σωστά. Εντάξει, ο Άρης έκανε 20. Καλά, κάνει, συμπληρώνει τη φράση αυτό το παιχνίδι. Ναι, 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 ναι. Ο Άρης έκανε 20 plus τελικές σε εκείνο το παιχνίδι και με βαθμό επικινδυνότητας οι περισσότερες από αυτές πολύ υψηλό. Για το τελικό σίγουρα θα τα συζητήσουμε γιατί όταν πλησιάζει εκείνη η ώρα. Αλλά εντάξει, εδώ έχει πάρει το πρωτάθλημα, έχει πάρει φωτιά που λένε. Μπορεί δηλαδή, για παράδειγμα, πρόσεξε τώρα. Είναι διαστροφικά τα σενάρια αυτά. Διαστροφικά υπό την έννοια των αιωνίων αντιπάλων. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πανηγυρίσει πρωτάθλημα μέσα στον Παναθηναϊκό. Και ο ΠΑΟΚ μέσα στο πλάνο της Β' Ελλάδας. Μπράβο. Και ο ΠΑΟΚ μπορεί να πανηγυρίσει πρωτάθλημα μέσα στον Άρη. Ναι. Μπορεί ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Να βγει τέταρτος, ναι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι μαζί με την ΑΕΚ οι δύο ομάδες που κρατάνε την τύχη στα χέρια του. Κάνω τα 3-3 και οι δύο. Ναι, όχι και οι δύο. Η ΑΕΚ κάνει το 2-3. Όχι, ο Ολυμπιακός κάνει το 3-3, πήρε το πρωτάθλημα. Ακριβώς, δεν το ενδιαφέρει τίποτα. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, να κάνει το 3-3, ναι. Θα πρέπει. Γιατί παίζει ανάμεσα Ολυμπιακός ΑΕΚ, να πούμε σε κάποιους φίλους. Γι' αυτό το λέμε ότι κάνει το 3-3. Ναι, ο ΠΑΟΚ, αν κάνει το 3-3, θα πρέπει. Ο Ολυμπιακός να του κάνει ένα δώρο, ας πούμε, βαθμολογικό. Ναι, με την ΑΕΚ. Ναι. Για να στραβοπατήσει κάπου η ΑΕΚ. Για να πάρει το άθλημα το maximum, ο ΠΑΟΚ. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει το 3-3, ναι. Και maximum η ΑΕΚ να πάρει 4 βαθμούς. Ναι. Maximum. Ναι. 4 βαθμούς. Έτσι βγαίνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Έτσι βγαίνει ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Επίσης, αυτή τη στιγμή που λέμε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή μπορεί να πει κάλλιστα ότι εγώ μπορεί να πάρω και το πρωτάθλημα με 3-3 και μπορεί. Να πάρω και το κόφερε στην έδρα της ΑΕΚ. Δηλαδή να πάρω πρωτάθλημα στην έδρα του Παναθηναϊκού και κόφερε στην έδρα της ΑΕΚ. Αλλά μπορεί την ίδια στιγμή, στο τέλος σεζόν, να είναι τέταρτος Ολυμπιακός. Και να μην πάρει τίποτα. Μιλάμε, είναι. Ωραίο πρωτάθλημα. Και κάπου εδώ να ζητήσω κι εγώ ένα συγγνώμη, γιατί έκανα λάθος τη δεύτερη. Για τις ισοβαθμίες που έλεγε. Για την ισοβαθμία. Γιατί εγώ παρέσυρα το μυαλό μου για την ισοβαθμία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Και είπα ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να ισοβαθμίσουν ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, βάζοντας όμως ότι θα πάνε εκεί με όριο το 80. Και είπα, με αφορμή αυτό το λαθασμένο σκεπτικό μου, το είπα και στη Δευτέρα στην εκπομπή στην Νόβα, πήρα στο μυαλό μου κάποια στιγμή, γυρίζω ο Ντέμις και μου λέει: τι λες ρε, δεν καταλαβαίνω στον αέρα. Λέω με αυτό και τα λοιπά. Και έλεγα ότι δεν παίζει ρόλο σε ενδεχόμενη νίκη του ΠΑΟΚ όπως έγινε το σκορ. Και να όμως που παίζει ρόλο, γιατί εγώ είχα στο μυαλό μου ότι δεν θα συναντηθούν ποτέ στο 80, αλλά μπορεί να ισοβαθμίσουν στο 78. Ναι. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, συγγνώμη, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Έχει όλες τις ισοβαθμίες. Ναι, και την ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ την πήρε χθες. Γιατί, ας πούμε, η ΑΕΚ έχει την νίκη στον πρώτο γύρο με 2-0, με 2 γκολ, και ο ΠΑΟΚ χθες έχει την νίκη με 1 γκολ. Αυτό έκανα λάθος. Ναι, ναι. Και ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Γιατί απλά οι ισοβαθμίες. Δεν πειράζει. Οι ισοβαθμίες απλά είναι όλες με την ΑΕΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε ισοβαθμία. Γιατί μπορεί να υπάρχει. Όπως και να έχει πάντως το ματς το οποίο. Μπορεί να το πεις, όχι μισό τίτλο. Εκεί λες ρε παιδί μου, πάει να γίνει το μεγάλο μπαμ και το ανέκδοτο να γίνει πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή το να φτάσει στο σημείο να λες ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα. Το ανέκδοτο έχει να κάνει με το γεγονός, την εικόνα του, με τη Λαμία, τους χαμένους βαθμούς, το ναι. Κλίμα κτλ. Ναι. Κατάλαβες αυτό. Το μάτσο επόμενο, ναι. Το εξαναβολής, το πρώτο μετά το Πάσχα, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εκεί πάντα. Πόσες φορές δεν έχουμε διαβάσει έναν τίτλο ότι. Έχασαν και οι δύο και το χ ήταν τη ισοπαλία. Ναι, ισοπαλία. Με χ το σηκώνει η ΑΕΚ. Με χ τελείωσε. Δηλαδή εδώ πρέπει είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Ολυμπιακός για να μην. Είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο ΠΑΟΚ. Είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο ΠΑΟΚ. Όποιος και να κερδίσει δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει νικητής αυτό το πράγμα. Δεν ένα θα είναι ο νικητής. Ναι, το ποδόσφαιρο. Θα τελειώσει 4-4 και θα βγει κάποιο την ώρα να πει νικήκαμε μπάλα. Πάπα, πού πάει. Θα τον παράδει και από τη μία. Και από την άλλη έχω μήνυμα ψαγμένο του Διονύση. Διονύσης? Ναι, όχι από την Κύπρο, άλλος Διονύσης. Από πού? Από τον Μπορδό. Όχι ρε φίλε, έχω και εγώ φίλο Διονύση. Από πού? Δεν ξέρω από πού είναι. Τι φίλος είναι αυτός που δεν ξέρεις από πού είναι. Και μου λέει το εξής το μήνυμά του. Ναι. Για ψαχθείτε, μήπως έτσι κλείδωσε τη μεταγραφή του Ιωαννίδη στο εξωτερικό. Αχα. Κατάλαβες. Το βίντεο δηλαδή που κυκλοφόρησε, δεν σέβεσαι τον κόσμο του Παναθηναϊκού, έστω και έτσι βρίζεις μάνες και τα λοιπά. Άρα δεν μπορείς. Μάνα δεν ξέρω αν έβρισε πάντως. Ναι, εντάξει, βρίζεις τα πάντα. Νομίζω δεν άκουσα για μάνα. Όχι, βρίζεις. Δεν άντεξα να τα ακούσω όλο, αλλά βρίζεις. Για μάνα δεν άκουσα. Ναι, εντάξει, βρίζεις τα πάντα όλα και τα λοιπά. Δεν μπορείς να βρίζεις έτσι ο παδός του Παναθηναϊκού ή ένα συγκεκριμένο. Άρα πούλησέ με αλαφούζο. Ναι, αγόρι μου, Όχι ρε, ναι, αγόρι μου, πρέπει να σε πουλήσω με βαριά καρδιά, λέει ο Αλαφούζος, γιατί
Ναι. Τι. Έπεσα. Μόλις αρχίσαμε που λένε και πήγε και 31. Τι να πρωτοποιήσει σήμερα, πολύ γεμάτα πράγματα. Και έχουμε και ηχητικά βέβαια από το, από το γήπεδο της Τούμπας. Έτσι, ατάκες, πώς τελείωσε. Ποιος ρωτούσε για τον BBC, ξέρεις ποιος ήταν αυτός? Ναι, ρε. Ήταν τι, ήταν ρεπόρτερ ΑΕΚ. Ναι, ρε. Εντάξει. Ο, γιατί το ο BBC... Μιλτιάδης ήταν, ο Παναγιωτόπουλος. Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος. Οκ. Okay. Το BBC τι είναι δηλαδή? Δεν είπε, εσύ. Τώρα πήγε 10. Όχι. Έκανα, το έχουμε το ηχητικό γι' αυτό. Ναι, γιατί να το πάμε, δηλαδή αυτό περιμένουν οι ξένοι αυτά. Τι να... Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Μιλτιάδης, ο οποίος να ξέρει ότι είναι φανατικός ακροατής μας. Τώρα είναι στην Αθήνα, στο Μοναστηράκι, σε ένα μαγαζί με ένα φίλο του και ακούει την εκπομπή κάθε μέρα. Να το βγάλουμε δηλαδή. Εύκολα, άμα θέλει μπορεί να κάνει παρέμβαση. Άμα θέλει, ναι. Πού να κάνει, ξέρει, 2-3-10-90-90-90. Θα πάρει, να ξέρεις. Καλά, γιατί θέλω να, επειδή το ηχητικό... Απλά θα στεναχωρεθούμε στον αέρα, θα αγκαλιαστούμε, σαν τον Αλμίδα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν. Όχι ρε, ο Μιλτιάδης είναι, να σου πω κάτι, ο Μιλτιάδης κάνει παντού ερωτήσεις. Δεν είναι δηλαδή ότι ήρθε στην Τούμπα, δεν γουστάρει το Λουτσέσκου, στεναχωρέθηκε επειδή έχασε η ΑΕΚ. Επίσης να πω κάτι για μετά το διάλειμμα. Στη φάση που βάζει τον κόλο Βίτα, τι offside ελέχθηκε? Την ώρα που εκτελεί το φάουλ η ΑΕΚ. Μην το λες αυτό τώρα 10 και 33. Γιατί δεν θα το απαντήσω, ρωτάω. Ρε εσύ, ρωτάω κάτι. Ελέγχθηκε, δεν θα το απαντήσω τώρα. Ελέγχθηκε το offside την ώρα που εκτελεί το φάουλ ο Χατζησαφή ή για το αν είναι ή όχι κανονική θέση του Βίντα μετά την απομάκρυνση του ΣΒΑΠ? Χαμπάρι δεν έχω. Αυτό έχει ενδιαφέρον για μένα και η εκπομπή βέβαια έχει μια απάντηση. Άλλο έχει ενδιαφέρον για μένα, αλλά τώρα με τσίξεις πήγε 10 και 33. Ναι. Δεν είναι δυνατόν η ΕΡΤ και κύριε Φαρούχα να μου με συμπεριλαμβάνει στις φάσεις το φάουλ που προηγήθηκε πριν το 1-2. Το όχι. Ναι, αυτό λες. Τι πετάγεσαι τώρα με εκνευρίσκεσαι έτσι. Έχεις μάγκα μας άκου, ήθελα να κάνω μια δουλειά και σαν το, στον αναπληρωματικό. Ξέρεις που παίρνουν τα... Περιμένεις τον τέταρτο να μπει μια ώρα μέχρι να σταματήσει το παιχνίδι. Έχει κρυώσει από τις... Τα είπα μόλις τώρα. Παράθυρο στα σπόρ, επιστρέφουμε σε λίγο. 50 δευτερόλεπτα μουσικό χαλί εδώ δεν θα πέσει. Ούτε λεπτό ρε, μην εγκρινιάζεις. Εντάξει. 50 φαντάζομαι να τα 52. Εσύ είσαι από αυτούς τους σπάνιους ανθρώπους που μπορεί και μετράει τα δευτερόλεπτα χωρίς 1001-1002. Γιατί τώρα το έτσι έκανε ο Θανάσης ο ΒΑΡ. 50 δευτερόλεπτα, ξεστηγείτε 50 δευτερόλεπτα. Τραυματίζεται ο Σάστρε κουτσένοντας, πάει στην επίθεση και βάζει την κολάρα. Ερώτηση, 50 δευτερόλεπτα. Αν δεν είχε κίτρινη κάρτα Ότο. Α. Σωστό δεν είναι? Όχι, δεν θέλω να την πεις αυτή την ερώτηση γιατί την έκανα και εγώ και κάποιοι θα με πούνε πάλι. Σε ποιο την έκανες? Τον εαυτό μου. Α, νόμιζα ότι την έκανα στο Λουτσέσκου γιατί. Δεν το λέω, πώς να το πω, με ίντριγκα, ίντριγκαδόρικα. Εγώ ίντριγκαδόρικα το δέχτηκα. Αλλά όσο περνούσε, που ήταν λογικό κινητό να βγάλει τον Ότο, είχε κίτρινη κάρτα, η ΑΕΚ από τις πτέρυγες έπαιζε καλά και πολύ, ασχέτως που στο δεύτερο μήχρονο ήταν ανύπαρκτη. Αλλά αυτό δεν το ξέρω, Λουτσέσκο, από πριν. Σου λέει, έχω πρόβλημα από εκεί. Και βάζει το Σάστρε. Μπορεί να τον έβαζε κάποια στιγμή, αλλά μπορεί και όχι, ξέρω εγώ. Μπορεί ο Σάστρε, για παράδειγμα, με το χτύπημά του να έλεγε βγαίνω έξω, δεν μπορώ να συνεχίσω και να έπρεπε μετά να ξαναμπεί μετά από 1-2 λεπτά. Ναι. Γιατί με το Σάστρε υπάρχει και ωραίο παρασκήνιο. Στο χθεσινό, ναι. Γενικώς. Χθες. Ναι. Στη φάση του τραυματισμού του, το τι ακριβώς έγινε. Ναι, τι. Ο Σάστρε τραυματίζεται, πονούσε πάρα πολύ. Ναι. Και έκανε νόημα στον πάγκο ότι πονάω. Ναι. Και του είπαν από τον πάγκο. Πόνα. Όχι. Αφού δεν μπορείς να είσαι πίσω για να τρέξεις, να καλύψεις όλη τη γραμμή, ανέβα μπροστά. Αχα. Ανέβα μπροστά, μην μένεις πίσω. Από ποιο λεπτό περίπου και μετά αυτό, δεν θυμάμαι. Στο ίδιο ακριβώς σημείο που έγινε ο τραυματισμός, μετά από 1-2 λεπτά ήρθε τον γκόλερ, Γιάννη. Α, νόμιζα ότι ήταν κανένα άλλο, κανένα δεκάλεπτο πριν. Όχι, ρε, μα το είδες. Ναι, μα κουτσένοντας πήγε να πάρει την μπάλα και έκανε το σουτ. Εντάξει, μην βάλω. Όχι, αυτό θέλω να σου πω. Σαν παρασκήνιο δηλαδή, του λέει πονάω. Η απάντηση ήρθε από το Ισμπρουκ τη Αυστρία, αυτό που αναρωτήθηκα στο Ρέα Θαρσίν. Και λέει εδώ ο φίλο, Θαρσίν Χρυ έχουν οι πεζοναύτε. Καλημέρα από Ίνσμπρουκ, Αυστρία. Ωραίο. Ναι. Επίσης να πω δύο πραγματάκια που. Διαιτητικά, έτσι. Αυτό που είπα το γκολ του Βίντα. Ναι. Προσέξτε τώρα. Ρώτησα διαιτητή. Αν ο διαιτητής δεν μου τα λέει σωστά, τα λέω και εγώ λάθος. Αλλά μου φαίνεται ότι είναι λογικό αυτό. Όταν εκτελεί το φάουλ Χατζησαφή, που να το ξαναπούμε γιατί το είπε σωστά ο Γιώργος πριν, φάουλ δεν υπάρχει. Ναι. Του κουλεράκι στον Ελίασο με ποιον τα βάλει. Με τον Πόνσε, ρε Γιάννη. Ναι. Καλά, ρε Γιώργο, τι είπατε, τα έβαλε με το Φώτιο Ανίδη. Σωστό κι αυτό. Είπα, παίχτη τη ΣΑΕΚ, εμπάστε το. Καλά, παίχτη τη ΣΑΕΚ ήταν και ο Αρδίζογλου. Πάρει, αλλά δεν το είπα. Σωστό κι αυτό. Λοιπόν, όταν εκτελεί το φάουλ, σωστά ο πρώτος έλεγχος γίνεται την ώρα που εκτελεί ο Χατζησαφή. Ναι. Εκεί φαίνεται να καλύπτεται.
Έτσι, κάλυπτεται. Όταν όμως, προσέξτε λίγο τώρα, γιατί εμένα αυτή ήταν η απορία μου και αυτό θέλω να διευκρινίσω με διαιτή. Όταν ο ΣΒΑΠ κάνει την προβολή και γυρίζει παραλίγο να βάλει αυτόν τον γκολ και αντιδράει ο Κοτάρσκι, εκεί πέρα δεν είναι το από αντίπαλο. Από αντίπαλο είναι, αλλά το από αντίπαλο θα πάει όταν ο αντίπαλος είναι και κάτω στην μπάρκα, θα λέω. Εκεί ο ΣΒΑΠ. Πάει να απομακρύνει. Ναι. Όχι πάει να απομακρύνει. Δεν είναι. Πώς να σου το πω. Δεν την κάνει την μπάλα προς τα πίσω στον Κοτάρσκι. Ναι, μπράβο, δεν την γυρίζει. Για πάσα. Ναι. Μπράβο. Κατοχή άρα, δηλαδή, ΣΒΑΠ. Άρα νομίζω ότι αν πρέπει, φαντάζομαι, ο ΒΑΡ να το έλεξε αυτή τη φάση και σε δεύτερο χρόνο. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Για τη θέση που είχε ο Βίντα εκεί την ώρα που ο ΣΒΑΠ κάνει αυτή τη. Ήθελα να πω λίγο κάτι πάνω σε αυτό. Και κλείνω με αυτό δύο διαιτητικά. Ο Γιόνσον στη φάση του γκολ του Σάστρε και καλύπτει τον Μπάμπα, που είναι το προφανές. Δηλαδή φαίνεται αυτό ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει. Επηρεάζει, δεν επηρεάζει. Γιατί με το που γίνεται αρχίζουν τα Βαρέλα και αυτά. Έτσι. Ναι. Έτσι είναι. Καλύπτει ο Γιώργος Ξεράδα και νομίζω ότι βρίσκει και λίγο στο Γιόνσον. Ναι. Δηλαδή του αλλάζει την πορεία. Ναι. Και σε δύο περιπτώσεις, δεν ξέρω αν είναι νεύρα γενικός του Βίντα ή αν είναι νεύρα προς τον Αθανασιάδη, στη φάση που δεν διώχνει ο Κάλενς, στον γκολ του Κωνσταντέλια. Με το Σαμάτα να παίρνει την κεφαλιά και να τη γυρίσει στον Κωνσταντέλια. Εκεί που η μπάλα είναι ψηλά στον αέρα, ο Βίντα σαν να καλεί τον Αθανασιάδη. Yes. Yes. Ναι. Και το άλλο που γίνεται σέντρα και από το κόρνερ που ο Αθανασιάδης είναι μόνος του, δεν μπλοκάρει και διώχνει την μπάλα με τις γροθιές. Πάλι ο Βίντα γυρίζει κάτι του λέει. Δεν ξέρω τώρα. Ναι. Μπορεί να είναι ο οποίος Αθανασιάδης κατέβασε ρολά και κράτησε την ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι τότε. Έτσι, ναι, δηλαδή, ναι. Όπως, δηλαδή το μάτς έχει δύο κομμάτια. Ναι. Το πρώτο είναι γίνεται το 1-1 με την κολάρα του Πινέδα. Ναι. Και εκεί η ΑΕΚ μπορεί να τελειώσει το παιχνίδι και ο Κοτάρσκι κάνει σπιαντικές απεμβάσεις. Ναι. Από εκεί και μετά αλλάζει το μία έργο. Μία με Πινέδα, μία με Αραούχο τουλάχιστον. Ναι, μετά αλλάζει το έργο. Δηλαδή, ο Αθανασιάδης στο πρώτο ημίχρονο που βγάζει τη σέντρα και με το χέρι τη διώχνει κόρνερ, πάει και δοκάρει. Ναι. Και η απόκρουση μετά στην κεφαλιά του ΣΒΑΠ. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ έχει πάρει παραμάζωμα την ΑΕΚ. Όταν λέμε παραμάζωμα, παραμάζωμα. Εγώ δεν θα σταθώ στα 15 κόρνερ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, που για μένα είναι εκπληκτικό σε ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ναι. Δεν πήρε στα 15 κόρνερ με τη Λαμία πιέζοντας. Ναι. Και που κάνει επέμβαση και με τον Κωνσταντέλια, έχει κατεβάσει ρολά. Σωστά. Απλά εγώ θέλω λίγο να σταθώ να σου πω λίγο κάτι. Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ αυτό. Δεν θα το πάω στο λαϊκίστικο και εγώ πληρώνω την ΕΡΤ που μπορεί να το πει οποιοδήποτε άλλο. Ρε φίλε. Σαν το είπε όμω. Ναι. Γιατί το χαλά. Ρε Γιάννη, δεν να θέλω σε πω να κάτι. Πω εγώ, εμένα με πειράζει λένε. Πάρα πολύ. Με πειράζει πάρα πολύ. Δηλαδή, ρε αδερφέ, ναι. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για μία φάση από την οποία στη συνέχεια άλλαξε η φάση. Να το πούμε, δεν μπορεί να πα στο ΒΑΡ. Έχουμε αλλαγή φάση. Γίνεται το φάουλ, τελειώσαμε. Σωστά, δεν θα ακυρωνόταν κανένα. Δεν θα μπορούσε να γυρίσει. Αν όμω γινόταν το φάουλ και γινόταν μετά η σέντρα, θα μπορούσε να πει ο ΠΑΟΚ πάνε δέστο. Δεν υπάρχει φάουλ. Τι να γινόταν φάουλ και σέντρα. Εννοώ δηλαδή ρε παιδί. Α, να είχε την ώρα την μπάλα Κουλιεράκης. Κουλιεράκης. Και να το την έπαιρνε ο Πόνσε. Ο Πόνσε με φάουλ. Άλλη φάση. Άλλη, το λέω αυτό γιατί κάποιοι είπαν γιατί δεν πήγε στο ΒΑΡ. Δεν μπορεί να πας. Έχουμε αλλαγή φάσης. Τελειώσαμε. Ναι. Δείξ' το ρε φίλε. Όπα, βλέπεις ότι. Γιατί έχεις μία ναι. Δείξ' το ρε φίλε όμως. Ποιος. Δείξ' το ρε. Για ποιον λες. Στο Βαρούχα, στην ΕΡΤ. Α, το Βαρούχα. Δηλαδή κάθομαι στην ΕΡΤ μετά 11 και 4 να δω τις φάσεις. Ναι. Και ούτε στις φάσεις το δείχνει το φάουλ. Δείχνει το φάουλ. Δεν το δείχνει ρε Γιάννη. Δεν το δείχνει. Και ούτε ο Βαρούχα το σχολιάζει. Γιατί ρε φίλε. Ναι. Γιατί ρε φίλε το κάνεις αυτό. Ναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Εγώ έχω την εντύπωση ότι χθες δύο πράγματα λειτουργήσαν. Δύο πράγματα. Το ένα ήταν εξωαγωνιστικό και το άλλο ήταν αγωνιστικό. Να ξεκινήσω από το αγωνιστικό. Ήταν το αίσθημα της επιβίωσης και της αυτοσυντήρησης. Αλλά μπορεί απλά. Ναι, αλλά με διακόπτη. Συμβαίνει συχνά. Μπορεί απλά να ισχύει αυτό που είπε και ο Λουτσέσκου και καλά κάνει και το λέει. Και όποιος θέλει για μένα το ακούει, λέει ο Λουτσέσκου. Το λέει, ακούστε το. Πώς λέμε, πάταξον μένα, άκουσον δε. Ναι. Λέει. Ότι ένα παιχνίδι τώρα την εβδομάδα. Και μπορεί και ίσω ο Κωνσταντέλης, δηλαδή τι ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Τετάρτη έπαιξε πάλι ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, καλό. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα ναι. Πήγε στη Λαμία όπως πήγε. Ναι. Και ο Κωνσταντέλης, δηλαδή ξαφνικά από τη Λαμία και τα λοιπά, τι έγινε τώρα. Ναι. Τι μεσολάβησε τις δύο-τρεις ημέρες. Άκουσε τον αγαπημένο του δίσκο. Κάτι γίνεται με την. Ρε παιδιά, με τις ενέργειες των παιχτών. Εμείς πάμε ένα ταξίδι μια-δύο μέρες, εμείς οποιοδήποτε, και λέω πω από τρεις μέρες να χαλαρώσω. Και αυτοί πηγαίνουν, όπως το είπε ο Λουτσέσκου αυτό, το βάζω στην κουβέντα. Δηλαδή. Επειδή που είπες, ξέρεις για τις ενδιακούς, γιατί λες το αίσθηκτο της επιβίωσης. Μα είπα, ναι, αλλά δεν ολοκλήρωσα την πράξη μου και η φράση μου θα ήταν δεν αρκεί αυτό. Μάλιστα, συγγνώμη. Αυτό είπα. Συγγνώμη, εντάξει, δεν είπα, δηλαδή, να σου πω κάτι και εγώ αυτή τη στιγμή για παράδειγμα, αν μου πεις ότι αν δεν κάνεις τα 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα θα σε δολοφονήσουμε.
Ναι. Καταλαβαίνω. Όσο, και να, θες να όσο και να θέλω να επιβιώσω, δεν μπορώ να τα κάνω σε 10 δευτερόλεπτα εκτός αν πάρω τη μηχανάκι σου και σου πω. Εντάξει, ένα δεκάρι το έχεις όμως. Το έχεις. Λεπτά. Πάμε, ναι. Ναι, δηλαδή δεν αρκεί. Αλλά έπαιξε και αυτό σημαντικό ρόλο. Όπως έπαιξε σημαντικό ρόλο για μένα ένα πράγμα. Εγώ πάντως σε αίσθητο επιβίωση. Μέχρι το 35 δεν έβλεπα κανένα αίσθητο επιβίωση. Εντάξει, ρε Σιγιάννη, να το συμπληρώσω. Πότε ήρθε το αίσθητο επιβίωση, από το 60 και μετά, να το συμπληρώσω, να το συμπληρώσω λίγο. Ναι. Χθες στην εφημερίδα που έχουμε μία στήλη, γενικά κάνουμε στα Σπρώμαυρα, επέλεξα ως τίτλο «Στην Τούμπα θα πάνω στο πιστεύω». Μάλιστα. Δηλαδή, αυτή η κερκιδάρα χθες στην Τούμπα, όπως μου είπε και η Σμαράγδα, θύμισε την κερκιδάρα στο μάτς με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Δηλαδή, ξέρεις ότι το μάτς το πρώτο είναι 2-0, παίζεις απέναντι στη Δυναμό Ζάγκρεπ, ξέρεις ότι δεν έχεις πολλές ελπίδες, αλλά εγώ σαν οπαδός θα πάω να πουλήσω τρέλα. Δεν θα πάω ούτε σαν φιγουρατζής, ούτε να βγάλω selfie, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και αυτοί όλοι που λέγανε το Λουτσέσκο ακόμη δεν τον έδιωξε. Πού είναι αυτοί τώρα? Μισό λεπτό για να τα, πάρουμε, να τα βάλουμε όλα στην, σε μία. Όχι ισοπεδωτικά όμως. Ναι, άμπρα, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Ναι. Αυτοί που πήγανε στην Τούμπα δεν ήταν Λουτσέσκου. Πώς το λένε. Εντάξει. Λέω για την ατμόσφαιρα. Δεν ήταν. Αν μάλιστα προσέξεις, γιατί εγώ κάτσα και το πρόσεξα, που θα μου πεις ότι ήταν μειοψηφία, πλειοψηφία δεν με ενδιαφέρει. Γίνεται η μετάδοση, γίνεται η εκφώνηση και λένε προπονητής ομάδας Ρασβάλ Λουτσέσκου. Κάποια ου ακούστηκαν. Μάλιστα. Πριν το μάτς. Ναι. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτοί που πήγαν εκεί δεν πήγαν γιατί είναι Λουτσέσκου και γιατί δεν είναι ΠΑΟΚ, είναι μόνο Λουτσέσκου. Θέλω να σου πω εννοείται. Ότι. Πήγαν αυτοί γιατί ήθελαν να πουλήσουν τρελά και να πούνε ότι εμείς θα το κάνουμε το χρέος μας. Το αν ο ΠΑΟ καταφέρει να πάρει τη νίκη ή τερματίσει τέταρτος, δεν θα λένε ότι εμείς δεν στηρίξαμε την ομάδα. Κάποιοι μπορεί να πούνε, εσύ Γιώργο, με ένα derby ΑΕΚ, είναι δυνατό να μην έχει sold out? Ναι, είναι δυνατό να μην έχει sold out, γιατί ο ΠΑΟ προερχόταν από μια ξενερωμένη σοπαλία, από μια κακή εμφάνιση. Και εδώ τώρα θέλω να σου πω κάτι. Κατεβαίνω τα σκαλιά για τα δημοσιογραφικά, κατεβαίνω τα δημοσιογραφικά. Μετά. Είμαστε ακριβώς στη θύρα ένα στα κάγκελα. Ξέρεις τι μου είπανε τρεις? Τι? Δεν μου είπανε πω ρε φίλε τι τους κάναμε. Ρε εσύ Γιώργο μου λέει, φαντάζεσαι να κερδίζαμε και τη Λαμία? Δηλαδή το πρώτο τους, η πρώτη τους αντίδραση δεν ήταν εκείνο το 3-2 που βλέπουν τώρα στο Matrix. Η πρώτη τους αντίδραση ήταν πω τι κάναμε. Ποια στη Λαμία όμως, ρε φίλε. Δεν το έχει αυτό. Μπράβο. Δεν το έχει το στραβό της. Μπράβο. Απλά εμένα χθες αυτή η κερκίδα, ειλικρινά στο λέω, σε ό,τι αφορά την ένταση, το ρυθμό ή οτιδήποτε. Δηλαδή εγώ στο 1-1. Και μετά όταν ο Κοτάρσκι, ρε παιδί μου, απομάκρυνε και η ΑΕΚ πίεζε, δεν είδα κανένα γιούχα. Ξυπνήστε, άντε! Δεν θέλουμε την ΑΕΚ να πάρει εδώ μέσα το πρωτάθλημα. Που θα μπορούσε κάποιος να το σκεφτεί. Είπαν ότι από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Για μένα χθες, όχι από άποψη κόσμου, αλλά από άποψη συμπεριφοράς Παλμού, μακράν η καλύτερη Τούμπα τα τελευταία χρόνια. Ναι. Μακράν. Από τις καλύτερες. Γιατί είπες και με τη Δυναμό Ζάγκρεπ. Ναι, ναι ρε παιδί, ναι, μου. Από τις εντάξει. Με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, Γιάννη, ναι, εκείνη τη στιγμή σου να πρώτο στο πρωτάθλημα, έπαιζες με τη Δυναμό Ζάγκρεπ, εκείνη, ήξερες ότι είναι ένα μάτς ρε φίλε που εγώ θα πάω να το παλέψω. Ναι. Όχι, είναι τώρα το παίρνω πίσω, είναι διαφορετικό, γιατί με την Δυναμό Ζάγκρεπ που πάω και έδειξε από το 5 λεπτό ότι θα το πάρει. Μπράβο. Εχθές κυνηγούσε μέχρι το 35. Ναι. Εννοώ σε απόδοση κυνηγούσε. Γιατί το σκορ ήταν 1-1, κυνηγούσε μέχρι το 35, μετά ισορρόπησε και έκανε τις ευκαιρίες του. Αλλά όπως το λες και εσύ, δεν υπήρχε αρνητικά vibes, ναι, από την κερκίδα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χθες ευτύχησε να έχει ένα Κωνσταντέλια, δεν βλέπω μόνο τα δύο γκολ, ήταν εκπληκτικός. Ευτύχησε να έχει ένα Κοτάρσκι. Αν μου το εξηγείς αυτό, θα πω μπράβο. Όχι εσύ. Ναι. Είναι ρητορικό το ερώτημα. Γιατί πολύ εύκολα, ας πούμε, μετά τη Λαμία, ναι, ήρθε μήνυμα, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια, αδιάφορο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή κάποιος είπε ότι αυτό που μας αναχώρησε περισσότερο είναι ο Κωνσταντέλιας που πάει να μου κάνει τα κουνάκια σε τέτοια μάτς και ναι, τα λοιπά. Ναι. Και άμα ρε παιδιά ήταν από την Ήωση, δεν ξέρεις. Δηλαδή, ναι. Ή ας πούμε από τα ταξίδια, δεν ξέρεις πώς αντιδρά ο οργανισμός. Δεν μπορεί να είναι αδιάφορος τρεις μέρες πριν και τρεις μέρες μετά να πει «Α, σήμερα αποφάσισε να είμαι ενδιαφέρον». Ναι, εδώ όμως τώρα θέλω να πω δύο πράγματα. Θα προλάβω να τα πω και τα συζητάμε μαζί. Ναι. Εγώ θα βάλω μέσα στους τρεις κορυφαίους και το ΣΒΑΠ. Ναι. Ο ΣΒΑΠ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ο ΣΒΑΠ, ναι, πήρε πάνω το όλο το χώρο του κέντρου μέχρι να πάρει μπρος ο ΜΕΤΕ, όπου ο ΜΕΤΕ συνήθως παίρνει μπρος για τα καλά στο δεύτερο ημίχρονο και εκεί λες δεν το χρειάζομαι το ΣΒΑΠ να τρέχει τόσο γιατί ο ΜΕΤΕ πήρε μπρος. Για μένα, ναι, ο ΣΒΑΠ έκανε καταπληκτικό παιχνίδι. Ναι. Επίσης, οι επιλογές του Λουτσέσκου χθες επιβεβαιώνουν αυτό που έλεγα εγώ προσωπικά και την περασμένη εβδομάδα. Δεν χρειάζεται να στηρίζεσαι σε παίχτες τους οποίους δεν μπορείς να πάρεις πράγματα. Δηλαδή, τι πιο λογικό κάποιος να έλεγε να βάλει χθες ξανά τον Μάρκος Αντώνιο. Ναι. Ποιος Μάρκος Αντώνιο, ρε παιδιά? Δεν, ναι, υπάρχει ποδοσφαιριστής Μάρκος Αντώνιο. Εκεί που καίει
που καίει εκείνη τη στιγμή, θα βάλω τους παίκτες που ξέρω ότι μπορώ να πάρω πράγματα. Μοιάζει σαν κυνηγάμε την ουρά μας. Δηλαδή, τον Μάρκο Αντώνιο, άμα δεν τον έβαζε στη Λαμία, ναι, θα έλεγε γιατί δεν έβαζε σε αυτό το παιχνίδι να πάρει ανάσα ο Τάδε, ο οποίο α πούμε είναι σκασμένο και πώ θα πάρει να παίξει με την ΑΕΚ. Ναι. Το ότι παίζει ο Μάρκο Αντώνιο με τη Λαμία είναι και λογικό. Ο Λουτσέσκο σου πει με τη Λαμία, ρε φίλε. Δεν υποτιμώ τη Λαμία. Κατά... Είναι άλλο το βαθμό δυσκολία με τη Λαμία και άλλο με την ΑΕΚ. Και λε με τη Λαμία, κάνε μου κάτι. Δες. Δεν είναι παράλογο. Εχθές φυσικά δεν θα παίζει ο Μάρκο Αντώνιο. Ναι. Θα ήταν. Τι να σου πω τώρα. Εμένα ο Κωνσταντέλιας νούμερο 2 Κουλιεράκης για μένα. Καλά και ο Κοτάρσκι, ακόμη ναι, και του ΣΒΑ που βγάζει αυτό, είναι σε τρομερή κατάσταση. Σωστό, ναι. Του ΣΒΑ που βγάζει ο Κοτάρσκι δύσκολα. Ο Κοτάρσκι, τη φάση του Βίντα, ρε. Α, νόμιζα του ΣΒΑ την κεφαλιά την έβγαλα Θανασία. Όχι, όχι, όχι. Ναι, και εκείνο βγάζει, είναι. Ναι. Εκεί είναι ασύλληπτη, ναι, ναι, ασύλληπτη απόκρουση. Και να πούμε γιατί τώρα θα μου πείτε το μάτς το οποίο καίει είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Λέω απλά ότι ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ χθες δεν συμπλήρωσε κάρτες ούτε ο Κουλιεράκης ούτε και ο Μπάμπα, που για μένα είναι πολύ σημαντικό να τους έχεις με τον Ολυμπιακό όπως και σε όλα τα μάτς. Απλά φορτώθηκαν άλλοι δύο παίχτες με κάρτα. Ναι. Δηλαδή έχουν από δύο κίτρινες κάρτες πλέον μαζί με τον Κουλιεράκη και τον Μπάμπα και ο Κωνσταντέλιας με τον Νότο. Ναι. Και παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Εγώ δεν σας λέω ότι άμα χρειαστεί δεν θα κάνει φάουλ ή δεν θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα, αλλά είναι ένα θέμα. Το καλό για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή πας γεμάτος στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ναι. Το γεμάτος έχει να κάνει ότι δεν σου λείπουν και ποδοσφαιριστές. Ένα σχόλιο από τον Κωνσταντίνο διαβάσω. Είναι αρκετά, δεν πήγαμε καθόλου στα σχόλια ακόμη, αλλά όπως καταλαβαίνετε με τη ροή που έχει πάρει η εκπομπή, δεν. Ναι, ναι. Αυτή είναι καταπληκτική εκπομπή. Δεν υφαίνουμε στον αργαλιό εδώ. Μπράβο, δηλαδή, ναι, σιγά σιγά γιατί. Εντάξει, ένα υφαίνει. 50 δευτερόλεπτα ένα... έκανε για να βγούμε στον αέρα. Ένα τη τάβλα. Ναι. Για τη φάση του Βίντα, γράφει ο Κωνσταντίνος, σαν διαιτητής μιλάω. Δεν χρειάζεται να έχει στην κατοχή του την μπάλα ο αμυνόμενος για να θεωρηθεί ότι την παίζει αυτός. Αν ο διαιτητής κρίνει ότι ο παίκτης είχε τη δυνατότητα να διώξει σωστά την μπάλα και κάνει ας πούμε τσαφ, ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να εξεταστεί για offside. Αχα. Άρα εδώ καταλαβαίνω πώς το λέει, είναι πάντα αυτό το πράγμα η κρίζα ζώνη. Αν λοιπόν εδώ ο βαρίστας εκτιμά ότι ο ΣΒΑΠ θα μπορούσε, είναι κακό παίξιμο, ανεξάρτητα από το ότι είναι κάτοχος, ναι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside. Αλλά αν δεν είναι αυτό, απλώς βρίσκει. Τότε μπορεί να τον εξετάζει για offside. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αυτό ήθελα να πω. Και ευχαριστώ και τον φίλο του Κωνσταντίνο που το έστειλε και το διευκρινίζουμε και αυτό. Αγωνιστικά, τι είναι παρά ένα. Ο Κωνσταντίνος λέει, καλημέρα στο καλύτερο και ποιοτικότερο δίδυμο. Μετά το γεύμα του Λουτσέσκου προχθές, το συμπέρασμα είναι ότι η ομάδα δεν ήταν κουρασμένη αλλά πεινασμένη. Δεν έβγαλε ο Λουτσέσκου τους παίκτες για φαγητό. Δεν την τάισε την ομάδα ή την τάισε. Όχι, λέει την τάισε, άρα δεν ήταν κουρασμένη, ήταν πεινασμένη. Του τάισε. Σαν το ανέκδοτο, ναι, εσύ δεν πειλά, διψά. Ναι. Και μα ποστάρει φυσικά. Λέω, μήπως ο Αλιταράς έπαιξε στο 1-2. Το 1-2, ναι, νίκη ΠΑΟΚ. Με 25 απόδοση. Και 1000 ευρώ έβαλε. Όχι, από ό,τι βλέπω δεν είναι. Όχι, όχι. 999. Μην είσαι υπερβολικό. Και όπως λέει και ο Γιώργος, εγώ πιστεύω ότι και ο ΣΒΑΜ ήταν χθες τρομερός. Κανένας δεν το αναφέρει όμως. Όχι, μωρέ, και κανένας. Εντάξει. Και για το Σάστρε. Θα μπορούσε να τη βάλει την μπάλα γκολ. Η Τριγκαδόρικη δεν ήταν η ερώτηση του Πετροτούλη. Τι, δεν την άκουσα. Στον Τσέσκου. Αν ήταν μια απάντηση του Σάστρε, δηλαδή πήρε. Όχι απάντηση, αν εξηλαίωση του Σάστρε κτλ. Ναι. Για το γεγονός τα λάθη στον τελικό που στο έχω αναφέρει αυτό και στο έχω εξηγήσει. Πολάκης. Ναι, Πολάκης. Απάντησε. Λοιπόν, είσαι ένα a magic player, Χωάν. Έτσι απάντησε. Ναι, ναι, ναι. Τι λες, ρε Ρασβάν. Ωραία. A magic player. Έτσι, ωραία, θα το δω κανένα τρίμηνο. Το ρωτήσαν και το Σάστρε μετά. Ναι, ναι. A magic coach, ο Ρασβάν. Ναι, ναι, ναι. Είναι απόφαση του προπονητή, αυτός που αποφασίζει. Εγώ προσπαθώ να πάρω τις ευκαιρίες μου και τέτοια. Ναι, και πιστεύω ότι θα του στείλει ένα μήνυμα στα ισπανικά. Θλου, 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 θλου. Αντί για γλου, 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 θλου, 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 θλου. Ωραία τα νέα ξεκινήματα. Η καινούρια ζωή, ειδικά όταν κάνεις ένα μεγάλο βήμα. Είσαι αναγκασμένος τώρα. Βήμα, αυτό είναι απόφαση ζωής, αλλάζει τα πάντα. Να φύγεις από την Ελλάδα, να πας ψάχνοντας το καλύτερο επαγγελματικό σου αύριο στην Ολλανδία. Ναι. Εδώ θέλεις σίγουρα κάπου να στηριχτείς, θέλεις ένα σύμμαχο, γι' αυτό είναι το Matchmakers, γραφείο έβρεσης εργασίας. Νούμερο 1. Σε 10 πόλεις της Ολλανδίας για οδηγούς φορτηγών, εργαζόμενους σε γραμμή παραγωγής και εργαζόμενους με τεχνικό προφίλ. Και προσέξτε τώρα, σου τα βρίσκουν όλα, σπίτι, δουλειά, ασφάλεια, χωρίς κάποια χρέωση. Και είναι αλήθεια αυτό, δεν είναι ψέμα. Σημειώστε το τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες.
Τις προάλλες μας είπε η Λίλα ότι πήρε κόσμος και το ρωτούσε. Πήρε κόσμος και μάλιστα πήραν και τα παιδιά και επικοινώνησαν που έχουν το γραφείο και τους ευχαριστούμε. Ναι. Να σημειώνουμε ότι χρειάζονται φυσικά αγγλικά. Ναι. Και για, για αυτούς τους οδηγούς που ζητάνε οδηγούς είναι πέμπτης κατηγορίας. Οδηγούς φορτηγών. Ναι, καλά, θα μου πεις οδηγός. Να πάρω εγώ οδηγός φορτηγών με το ερασιτεχνικό δίπλωμα. Είμαι απλά το σημειώνουμε αυτό για να είμαστε πλήρεις. Ωραία. Το τηλέφωνο λοιπόν, τηλεφωνικό νούμερο 2311-180229. Το ξαναλέμε. 2-3-11-18-02-29. Matchmakers και έφυγες για Ολλανδία. Και επειδή μιλάμε τώρα για ταξίδια, μιλάμε τώρα για προορισμούς, μιλάμε για ταξίδια που πολλές φορές τα κάνεις πρώτα με το νου, λες πού θα πάω, και μετά όταν παίρνεις την απόφαση πηγαίνεις και με το σώμα, δηλαδή φυσική παρουσία. Η Aegean έχει φέρει τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη 20 μοναδικούς προορισμούς εξωτερικού, που είναι πραγματικά, πώς να σου πω, ευκαιρία, και όσο ας μην και άδικο αν δεν το αξιοποιήσουμε αυτό και δεν γνωρίσουμε πόλεις που θα θέλαμε πάντα να πάμε. Και να πούμε τώρα ότι έχω πάει Βερολίνο, Βαρκελόνη, να πω ενδεικτικά έτσι, Φραγκφούρτη, Μιλάνο, Παρίσι, Ρώμη, Βενετία. Ετοιμάσου για τα πιο ονειρεμένα σου έχω πάει. Μπες τώρα στο aegeanair.com και μάθετε περισσότερα. Τίτλοι επικαιρότητας με τη Σμαράγδα Βασάκου και επιστρέφουμε πολύ. Λογικά δεν πρέπει να είναι ένας κεντρικός τηλεοπτικός πάροχος, παράδειγμα. Τέλος πάντων, τώρα αυτό που είπε και ο Γιώργος, να ακούσουμε λίγο αυτό το, γιατί το αφήσαμε στην πρώτη ώρα. Είναι αυτό που έγινε στην αίθουσα τύπου, που προς το τέλος γίνεται η ερώτηση για το BBC, αν αυτές οι εικόνες πάνε στο BBC. Μιλάει ο Κυριάκος αρχικά και μετά παίρνει και το λόγο Λουτσέσκου και κλείνει με αυτόν τον τρόπο τη συνέντευξη τύπου. Να το ακούσουμε. Αυτή αν την παίξει το BBC ή την παίξει ένα ξένο κανάλι. Καλά, εντάξει, δεν ήρθατε. Δεν τα είδατε πρώτη φορά αυτά, ούτε τα έχετε δει μόνο εδώ. Δεν τα είδατε πρώτη φορά. Γιατί. Όχι, δεν είπα για την Ελλάδα, στο εξωτερικό. Τι έγινε, ποιο πρόβλημα φιλοξενία είχε ποτέ η ΑΕΚ σε δύσκολα παιχνίδια στην Τούμπα. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Έγινε μια συμμαχία ανάμεσα στου πάγκου. Αυτό έγινε. Θεωρεί ο πάγκο ότι αυτό συνέβη. But in 2017-18, you didn't think to send a video to BBC to see how Ajax stole the title. Thank you. Το 2017-18 δεν στείλατε ένα βίντεο στο BBC για να δείτε πώς έκλειψε το πρωτάθλημα η Ajax. Ευχαριστούμε. Κάτι. Να πω εδώ το συγκεκριμένο στιγμιότυπο που γίνεται πιο δυνατό με την εικόνα. Ναι. Γιατί όταν το λέει ο Λουτσέσκο αυτό, σηκώνεται και αποχωρείται. Κάνει δηλαδή. Μα ήταν το τελευταίο, δεν είναι τυχαίο. Ναι, όχι, αποχώρησε γι' αυτό για να εκνευρίζει. Δεν είναι το λέω ότι αποχώρησε φυγόπονο. Ναι. Είχε τελειώσει. Δηλαδή δεν είπε ότι θα μείνω να συνεχίσω το διάλογο. Σου λέει αυτό θέλω να πω, ότι για να μου πει μετά από αυτό, εγώ αυτό θέλω. Και φεύγει, γίνεται πιο δυνατή ω εικόνα. Για πες.
Απλά ο Λουτσέσκου για μία ακόμα φορά έχει πάρει πάνω του, παίρνει πάνω του και το επικοινωνιακό. Ναι. Δηλαδή αυτή την ατάκα εγώ θα μπορούσα να την περιμένω να την ακούσω για παράδειγμα και από άνθρωπο του ΠΑΟΚ, τόσο από προπονητή. Ναι. Θα μου πεις, απάντησε ναι. και ο Κυριάκος, δεν το λέω για τον Κυριάκο, λέω γενικότερα επικοινωνιακά ο Λουτσέσκου το έχει πάρει πάνω του συνέχεια αυτό ναι. το πράγμα. Σωστό, σωστό. Εγώ να πω δύο πραγματάκια θέλω να πω πάνω σε ναι. αυτό. Θεωρώ ότι πλέον δεν χρειάζεται το εξωτερικό να περιμένει τίποτα για να μας κατατάξει κάπου ως ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή τώρα αυτό είναι μια εποδός που την ακούμε πολύ συχνά, ότι αν αυτές οι εικόνες πάνε στο εξωτερικό, πόσο ρεζίλι γίνεται η χώρα. Ναι. Καταρχάς, εγώ εδώ θα πω ότι δεν περιμένουν αυτές οι εικόνες στο εξωτερικό για να μας κατατάξουν ως Ελλάδα κάπου. Ναι. Παράδειγμα, έτσι, ένα αυτό. Και δεύτερον, που για μένα είναι πρώτο, βασικό, θα πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε πότε και ποιες εικόνες μας κάνουν ρεζίλι στο εξωτερικό. Όταν είναι ένα μάτς που πουλάει, όταν είναι δηλαδή ένα τέτοιο σημαντικό παιχνίδι. Γιατί στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που σε κάνουν να ντρέπεσαι και ας μην υπάρχουν εικόνα. Γιατί οι αποφάσεις που παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες εικόνα δεν έχουν. Οι αποφάσεις που παίρνουν από παράγοντες τους οποίους φατσικώς δεν τους ξέρεις, αλλά ορίζουν τύχες ομάδων, κόσμου, φιλάθλων, λαών, πρωταθλημάτων κτλ. Από αυτά τα πράγματα εικόνες δεν έχουμε. Άρα λοιπόν ας αφήσουμε μερικές φορές και το φαίνεστε κατά μέρος, ας πάμε λίγο και στο είναι, ας ψάξουμε την ουσία και ας αποφασίσουμε όλοι μαζί. Δεν θα γίνει ποτέ, ουτοπικό είναι, το λέω αυτό, το λέω για να ακουστεί κάπως, με κάποιο τρόπο να ακουστεί. Και δόξα τω Θεώ υπάρχουν αυτά τα μικρόφωνα που είναι ανοιχτά. Ο Χρήστος μου λέει λοιπόν, ας αφήσουμε λοιπόν το φαίνεστε. Τι θες να πεις εδώ? Α, όχι, όχι, sorry. Ας αφήσουμε λοιπόν το είναι, το φαίνεται, ας πούμε λίγο και στο είναι και να μιλήσουμε και για εικόνες που όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι, ας πούμε, πώς λέμε, προσβολή του αθλήματος. Τι ορίζουμε ως προσβολή του αθλήματος, ως δυσφήμιση του αθλήματος? Αυτό χθες, ας πούμε, είναι ο ορισμός της δυσφήμισης του αθλήματος, παράδειγμα. Που για μένα ένας προπονητής που πιάνει από το λαιμό είναι ένα αξιωματούχο. Μπορεί να λέει κάποιος, ο Αλμέιδα το είπε, γιατί πρέπει να το. Θα ακούσουμε τον Αλμέιδα τι λέει. Του λέει ο Αλμέιδα, λέει κάποια στιγμή ότι του είπε ο Γερμανός διαιτητής ότι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος ξαφνικά. Εκεί πέρα γύρω. Οκ. Αυτά τα πράγματα. Ποιος δεν είναι διαπιστευμένος? Ήταν όλοι διαπιστευμένοι. Εγώ έβλεπα από όλους να κρέμονται καρτελάκια. Ξέρω εγώ τι να σου πω, Γιώργο. Ναι. Πολύ κόσμο έχει και η ΑΕΚ εκεί, πολύ κόσμο έχει και ο ΠΑΟΚ εκεί και λογικά εδώ στην Ελλάδα πολύ κόσμο υπάρχει σε όλα τα γήπεδα όμως. Όχι ξαφνικά να κάνουμε εδώ θέμα αυτό να το στείλουμε στο BBC. Ενώ στα άλλα γήπεδα που γίνεται, άλλο μόνο ποιος ασχολείται τώρα, δεν ασχολείται. Πρέπει να μην στείλουμε και στο BBC τίποτα. Αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Γιατί είναι καθαρά περιτύλιγμα. Καθαρά φαίνεστε. Το ξαναλέω και το κλείνω. Αποφάσεις που έχουν στιγματίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και το έχουν κάνει πραγματικά να είναι ντροπή. Σε όλους έξω έχουν υπαρθεί πίσω από κλειστές πόρτες και δεν υπάρχει ούτε ίχνος εικόνας από εκεί. Ξημέρος ήρθε μια ωραία μέρα, βγήκε ένας και είπε: σύμφωνα με αυτή την απόφαση, παράγραφο τάδε, πώς το λένε, άρθρο αυτό, εσύ υποβιβάζεις. Εσύ εξοβελίζεσαι στο πύρτο αυτό. Εσύ πηγαίνεις εκεί. Εσύ μείον 5. Εσύ 8. Ή μετά το ανερό, πάλι το αντίθετο. Οπότε ας αφήσουμε τις εικόνες και όλα αυτά. Σωστό. Τι έλεγε ο Χριστός? Ένας φίλος λέει: Ρε παιδιά, όμως είναι ευθύνη του Λουτσέσκου που δεν έχουμε πάρει τα μέγιστα από τον Τέλια και χθες τον έκανε μάγκα για άλλη μια φορά. Λέει ο Φάνης. Εντάξει. Κάποιος επίσης μπορεί να πει ότι. Γιατί είναι ευθύνη του Λουτσέσκου, ρε παιδιά? Γιατί, να σου πω κάτι, είναι και ευθύνη, ας πούμε, και του Λουτσέσκου. Ήθελα να ακούσουμε βέβαια για τον Αλμέιδα, γιατί ναι, πρέπει να ακούσουμε πάμε, τον Αλμέιδα στην ένταξη. Δεν ακούμε και τα δύο. Λοιπόν, εσείς διαμαρτύρεστε, ας πούμε, για τα κουνάκια του Τέλια. Ο Λουτσέσκου έχει πει ότι είναι ένας ποιητής, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να. Εχθές να κερδίζει. Χθες ο Κωνσταντέλιας είχε αυτό που σου λέει: εγώ θέλω να κερδίσω σήμερα. Αυτό δηλαδή. Γιατί να είναι τέτοιο καλά ή ο Λουτσέσκου ή ο Κωνσταντέλιας και να μην βρούμε ότι και οι δύο κάπου μπορούν να συναντηθούν? Σωστό. Άλλωστε και οι δύο έχουν παραδεχθεί ότι τα βρίσκουμε, τα χάνουμε, μαλώνουμε, τα ξαναβρίσκουμε. Απλά κάποιος μπορεί να πει: εσύ Γιάννη, εντάξει, μπορεί να λες αυτό ότι είναι ποιητής ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει να το βρίσκει. Ρε Γιώργο, πόσα μάτσα έχει πέσει ο Κωνσταντέλιας? Άλλο λέω, περίμενε λίγο. Δεν έχει παίξει 50 μάτσα σε ζώνη. 600. Ωραία. Άλλο λέω. Αλλά ο ίδιος μπορεί να σου πει: κάτσε όμως, ρε μάγκα. Εδώ όμως η διαχείριση που κάνει αντίστοιχα με άλλους ποδοσφαιριστές που δεν πρέπει να παίζουν. Εντάξει, δεν είναι σωστή. Το πρωί θα μιλάμε. Okay, ναι, εντάξει. Πάντως να πούμε ότι ο Κωνσταντέλιας χθες σκόραρε ξανά μετά από 2 μήνες. Τελευταίο μάτς ήταν κύπελο με Πανσεραϊκό. Ναι. Όχι στο αυτό το διμηνο σερνότανε. Ναι. Προς Θεού. Απλά στα στατιστικό το αναφέρω. Να ακούσουμε τον Αλμέιδα τι είπε για το περιστατικό αυτό με την ένταση και επιστρέφουμε. Ναι.
Άρβιτρο, δεν είναι αλεμάν. Σήμερα ο διαιτητής ήταν Γερμανός. En un momento me dijo, no podía creer la gente que había entrado en la cancha. Και κάποια στιγμή μου είπε, δεν πιστεύω, δεν μπορώ να το πιστέψω, πώς είναι αυτό που πήρε μέσα. Y esto no es culpa de la policía, no sé. Esto es una cuestión organizativa. Δεν πιστεύω ότι είναι θέμα της αστυνομίας, είναι θέμα. Y no por eso. No por eso nosotros perdimos el partido. Que déjame ya esto tu partido. Lo mío fue una acción que no es aconsejable hacerlo. Y de aquí cuando dices, ¿tiene una medida si pueden ir en la? ¿Dónde puedes una pista de si me vuelvo campeón mundial? Tuve la posibilidad de ir y pedirle disculpas al señor que pasó eso. Hija, aprende de dinatota na pao que necesito signomi esto quiero que se neve esto. Previo había recibido empujones. Πριν είχα δεχθεί κάποια σπροξήματα. Y si usted me empuja, haría lo mismo. Και αν εσείς με σπρώχνατε, θα κάνω το ίδιο. Con usted o con cualquiera. Και με εσάς και με τον οποιοδήποτε. Porque yo no empujo. Γιατί εγώ δεν σπρώχνω. Yo hablo. Εγώ μιλάω. Acepto las derrotas. Δέχομαι τις ήττες. Acepto las críticas. Δέχομαι την κριτική. Ahora no vengan a provocarme. Τώρα, αλλά μην έρθει κάποιος να με προκαλέσει. Είναι muy simple. Είναι πολύ απλό. Αυτά είπε ο Αλμέιδα μετά. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι και ο Γιώργος και εγώ, κατά σύντοση, όποιον παίρναμε, μας έλεγαν ότι κατά 98% είναι ΔΕΑΒ, αθλητική βία, αξιωματούχος αυτός. Λέω 100%. Ο Κυριάκος Στομαϊδής είναι εδώ, γιατί έχει ρεπορτάζ για το ποιος είναι αυτός που τον πήρε στο λόγο. Γιάννη μου, ΔΕΑΒ όταν ακούει ο άλλος. Ναι. ΔΕΑΒ δεν έχει σχέση με αστυνομικό. Ναι. Η ΔΕΑΒ έχει παρατηρητές που δεν είναι αστυνομικοί. Ναι. Αποκλείεται να είναι αστυνομικοί. Όχι. Μπορεί να είναι και αστυνομική. Σχεδόν να δει. Μπορεί. Ένα στους 100 μπορεί να είναι. Αλλά okay. Θα είναι συμπτωματικό όπως ναι. Έχει οποιαδήποτε ιδιότητα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα. Στη λίστα που έχω στο μυαλό μου δεν υπάρχει αστυνομικό. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι της ΔΕΑΒ. Ναι. Ο Μουσάτος. Είναι. Ναι. Το κεφαλοκλείδωμα. Ναι. Τον έπιασε από το λαιμό, ζήτησε και συγγνώμη ο Αλμέιδα μετά. Είναι αστυνομικός που υπηρετεί στην υποδιεύθυνση αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί εντεταλμένος, διαπιστευμένος, για να κάνει τη δουλειά του. Είναι αστυνομικός λοιπόν. Άρα αξιωματούχος αγώνα. Ένα είναι το αυτό. Ναι. Είναι αξιωματούχος αγώνα, σωστό. Το δεύτερο είναι ότι ο αθλητικός νόμος είναι πάρα πολύ αυστηρός σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Πόσο μάλλον αν μιλάμε και για αστυνομικό. Πέρα του ότι είναι διαπιστευμένος, δηλαδή αξιωματούχος αγώνα, είναι και αστυνομικός. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Έτσι όπως έγινε το περιστατικό. Μπορεί να εγκαλέσει κάποιος τον Αλμέιδα, δηλαδή. Ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν παρατηρητές, θέλω να πω, αν έχει γραφτεί στην έκθεση αυτά τα τυπικά που πολλές φορές ακούμε, μπορεί να υπάρχει κάποιος που να δει το βίντεο εγώ και να πει εδώ. Καταρχήν, υπάρχει έκθεση αστυνομίας. Ναι. Και δεν ξέρω τι έχει γράψει η έκθεση αστυνομίας. Από τη στιγμή που είναι αστυνομικός αυτός ο άνθρωπος, είναι υποχρεωμένος να το αναφέρει στους ανωτέρους του. Ναι. Δεν μπορεί να μην το αναφέρει. Πόσο μάλλον που το είδαμε όλοι στην τηλεόραση. Ναι. Τι θα πει, δεν ήμουν εγώ. Ακόμα και αν θέλει να το καλύψει, λέω τώρα. Δεν λέω. Δεν κακίζω τον άνθρωπο. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι το έχει αναφέρει στους ανωτέρους. Ναι. Άρα λοιπόν στην έκθεση της αστυνομίας θα περιλαμβάνεται. Ναι. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυτό θα πάει στη ΔΕΑΒ. Υπάρχει όμως και ένα άλλο κομμάτι που έχει με τον αθλητικό νόμο. Δηλαδή, μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ βαρύ αυτό που θα πω, αλλά εάν είχε συλληφθεί ο κ. Αλμέιδα κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη με βάση τον νέο αθλητικό νόμο. Α, αν τον είχαν συλλάβει εμείς. Ναι. Να περίμενε κάποιος έξω την Τούμπα το τελείωσε το μάτς δηλαδή. Ναι, διότι για ίδιο λόγο προπονητής ομάδας πριν από 5 μήνες όχι μόνο συνελήφθη, γιατί χτύπησε κάποιον, όχι αστυνομικό μάλιστα, κάποιον παράγοντα, ποδοσφαιρικό, προπονητής ομάδας. Όχι μόνο συνελήφθη, καταδικάστηκε σε φυλάκιση χωρίς αναστολή, να πάει φυλακή. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, ναι. Προπονητής ομάδας δεύτερης κατηγορίας. Αλλά δεν παίζει ρόλο, ο νόμος είναι ίδιος για όλους. Ναι. Ωραία, Κυριάκο, Κυριάκο, μια που σε έχουμε εδώ, σήμερα θα τελειώσει το πανηγύρι, πιστεύεις, για τον τελικό? Τι εννοείς? Να οριστεί οριστικά Πανθεσσαλικό και χωρίς κόσμο. Είμαι χιλιάτομα. Πάρτε τον κύριο Μπαρτάκο. Ναι. Εντάξει, σας λέω, δικιά σου πληροφορία. Και επίσης κάτι ακόμα, γιατί το ρωτάει εγώ ο κόσμος. Εγώ δεν έχω καταλάβει πριν πας στο κάτι ακόμη. Γιατί ο τελικός δεν. Δηλαδή, πώς ξαφνικά από την ΕΠΟ με διαρροές βγαίνει ότι δεν θα γίνει, ας πούμε, 25 Μαΐου, αλλά θα πάει μεσοβδόμαδα. 23 παράδειγμα, γιατί στις 25 Μαΐου λέει είναι προγραμματισμένος ο τελικός του Champions League γυναικών του, ναι, Ευρωπαϊκού. Και την ίδια μέρα έχει τρεις τελικούς σε Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία. Ναι, δηλαδή αυτό το πράγμα και με διαρροή, αυτό είναι το χειρότερο. Όχι με επίσημη. Πήγε λέει στα Γιάννητσά ο Μπαλτάκος και κάτι τύχει εκεί στα Γιάννητσά, μια ημερίδα, κάτι τέτοιο, είπε εκεί αυτό το πράγμα. Εγώ έχω εκπλαγεί με τον κύριο Μπαλτάκο, ομολογώ.
έχω εκπλαγεί. Άλλο Μπαλτάκο γνώρισα πριν από 3 χρόνια και άλλο Μπαλτάκο βλέπω τώρα. Φαίνεται ότι η ΕΠΟ μπορεί να δημιουργήσει αμφιλεγόμενες προσωπικότητες. Δεν ξέρω, κάτι κάνει η ΕΠΟ. Κάτι κάνει. Τώρα βέβαια κάποιοι μου δίνουν την εξήγηση σε άλλα προσωπικά ζητήματα που εγώ δεν θέλω να τα αναφέρω. Είναι γεγονός ότι ο κ. Μπαλτάκος ενυμφεύθη στα 70 του και καλά έκανε και να είναι γερός και να ευτυχήσει. Τέλεσε τον δεύτερο γάμο του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν είναι σοβαρό να μην ξέρουμε πότε θα γίνει, πού θα γίνει και με τι συνθήκες θα γίνει. Δεν το ξέρουμε ακόμα. Ναι. Αυτό γελίο. Είναι το λιγότερο ασόβαρο. Ναι. Γελίο, λέει ο Ζαΐρης. Εντάξει. Δεν μου λες, θα έβαζε. Ξέρω ότι δεν παίζει στοίχημα. Ξέρω, το έχει πει 1000 φορές. σου δίνω εγώ τώρα 1 ευρώ. Και σου λέω παίξε για μένα. Δεν παίζω ποτέ. Μπρεάκου τώρα την ούτε με δικά σου λεφτά δεν παίζω. Θα έβαζε 1 ευρώ στο Βασιλόπιτα. Ούτε με τα δικά σου. Αν μου δώσει 1 ευρώ, θα πάω να πάρω ένα καφέ και το λέω. Κάποιο λοιπόν σου λέει, Κυριάκο, να παίξω στοίχημα ότι ο Γκαγκάτσα είναι σίγουρα νέο πρόεδρο στην ΕΠΟ. Να μην παίξει. Με τα χθεσινά λε. Όχι. Όχι, να μην παίξει. Όχι. Ακόμα νομίζω, αν ήταν 100% θα στο έλεγα. Ναι, εντάξει, αυτό. Δεν γιατί κάποιοι συνδέουν το χθεσινό χαμό και τα λοιπά, μήπως τυχόν. Όχι, όχι, αυτά κοίταξε, αυτά έρχονται και παρέρχονται. Σωστό, ναι. Και έτσι όπως τα χαλάνε τα ξαναβρίσκουμε. Να πούμε επίσης και κάτι ακόμα, Κυριάκο, γιατί αρκετοί μας στείλαν μήνυμα και θα πείτε κάτι για το πανό. Το οποίο κρεμάστηκε για το Μελισσανίδη. Ναι, εγώ το έγραψα κιόλας στον Ιστότοπο της Δίκης, στο κείμενο, ναι. το έχω αναφέρει. Ωραία. Και βλέπω εδώ ένα δισταγμό να διαβάσετε το πανό. Να σου στείλω μια φωτογραφία να τα ανεβάσει στη δίκη. Διαπιστώνω ένα δισταγμό γενικότερο. Να σου στείλω μια φωτογραφία να ανεβάσει στη δίκη. Ναι, ευχαριστώ. Ακριβώς το ίδιο πανό, αντί για Τίγρη, Ρώση και Ιβάν, ακριβώς το ίδιο πανό είχαν ανεβάσει οι ΑΕΚτσίδες στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή, το χθεσινό πανό των Παοκτσίδων ήταν απάντηση στο ακριβώς ίδιο πανό που είχαν ανεβάσει οι ΑΕΚτσίδες. Φαντάζομαι δεν εγκρίνεις ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εννοείται, εγώ δεν σου λέω καλά κάνανε. Απλά θέλω να πω ότι επειδή κάποιοι μου το στείλανε φωτογραφία και μου λένε δες αυτό το πανό και θα καταλάβεις ότι με τις ακριβώς ίδιες λέξεις απάντησα στο πανό της ΑΕΚ. Δεν το εγκρίνουμε, δεν υιοθετούμε, κύριε Θωμαίδη. Άντε πάλι. Αλλά λέω το παρασκήνιο. Καλά, όταν δημοσιεύεται ή αναρτάτε ένα πανό. Ναι. Η αντικειμενική ευθύνη του δημοσιογράφου πάβει να υπάρχει. Γιατί βλέπω έναν δισταγμό να δημοσιεύσουν κάποιοι αυτό που έγραφε το πανό σε ένα δημόσιο χώρο. Ναι, σωστό. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί δεν πατάς καμιά κόκκινη γραμμή. Μα για να το ανεβάσουν το πανό, για να το ανεβάσουν το πανό, δεν πήγε σε ένα σύνδεσμο, άνοιξε τα γραφεία και το ξετύλιξε και το τράβηξε μόνο φωτογραφία. Για να το ανεβάσουν το πανό σε Match Pau Kai και μπροστά σε 15, 16, 17 χιλιάδες κόσμο, σημαίνει ότι θέλουν όλοι να το δούνε. Μην τρελαθούμε. Ασφαλώς. Και είναι σε δημόσια θέα. Αυτό και το πανό ο δημοσιογράφος, αν πρέπει τιμωρία, να θέψει πιστεύεις. Το βλέμμα αλλού, όπως κάνουν οι κάμερες τη ΣΟΕΦΑ και τη ΕΠΟ, ναι. Και δεν δείχνουν αυτά που συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο, αυτό είναι καταπληκτικό. Αυτό ναι. που συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Τάχαμ δίθεν λέει αυτό προστατεύει το ποδόσφαιρο. Συγγνώμη. Αυτό όμως δεν προστατεύει την κορυφαία συνταγματική επιταγή που είναι η πληροφόρηση του κοινού. Ναι. Για μένα η κορυφαία συνταγματική επιταγή είναι πάνω από κάθε προστασία ενός προϊόντος όπως είναι το ποδόσφαιρο. Κυριάκο, μια τελευταία ερώτηση. Άντε, το πάτε, περίμενε, Κυριάκο, ρε. Είχαν ανεβάσει οπαδοί του Παναθηναϊκού. Ναι. Κάνουμε έρωτα τη συμπρωτεύουσα. Παρενέβη ΔΕΑΒ, χρηματικό πρόστιμο, αν δεν κάνω λάθος. Έκλεισε και τη 13. Έκλεισε και τη 13. Ναι. Θεωρείς ότι υπάρχει κίνδυνος κλείσιμο θύρας 4 ενόψει Ολυμπιακού. Το λέω αυτό γιατί και για τα επεισόδια. Όχι για τα επεισόδια, για τα πανό. Όχι μόνο τα πανό, υπάρχουν. Άκ. Ο Πάουκ έχει καλύτερα για τη Λαμία, απολογηθεί που για δεν τη Λαμία. Έγινε επεισόδιο, εντάξει τώρα. Έσπασε ήμασταν. Μια κάμερα νομίζω. Εντάξει. Απλά να πούμε ότι εκεί πάει για χρηματικό πρόστιμο. Το ψάξα. Πώς το ξέρεις. Το ψάξα. Μα ακόμα δεν έχει ακροαστεί ο Πάουκ. Δεν έχει ακροαστεί. Δεν πειράζει, ακροαστικά. Έχει περαστικά του, θα πάρουμε. Πώς το λένε. Σιροπάκι και μα θα είμαστε μια χαρά. Δεν έχει απολογηθεί ακόμα. Ευχαριστούμε κύριε Θωμαίδη. Να είστε καλά. Τι το βάζει μέσα. Λοιπόν. Δώσε. Τι τον βάζει, φωνάζω. Τι τον βάζει μέσα. Εν τω μεταξύ, εγώ τον. Ήρθε ο άνθρωπο να πει: κάνει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι ο Μουσάτ, τον οποίο τον έπεισε από το λαιμό Αλμέιδα. Σηκώνεται να μα πει ότι είναι αθλητική βία που το είπαμε εμεί πρώτοι. Το επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ του είναι σε αυτό το κομμάτι και σε αυτό το κομμάτι του κυρίου είναι πολύ μπροστά. Τώρα φεύγει ο Γιώργο έξω. Φεύγει ο Γιώργο χολωμένο γιατί πήρε την καρέκλα. Είπα εγώ να σηκωθά κάτι στο Θωμαίδη. Λέει ο Γιώργος, θα σηκωθώ εγώ και έρχομαι και καλό Πάσχα. Λέει και φεύγει. Είπε ο Θωμαίδης, εσύ θα σηκωθείς, όχι ο Γιάννης μου. Ο Γιάννης μου δεν είπε. Είπε εσύ θα σηκωθείς, αυτό λέω το επιβεβαιώνω. Και αφού ήταν όλα να πει ο Κυριάκος στον παιδί, ήρθε ο Γιώργος και άρχισε να του κάνει. Λοιπόν, ισχύσαν τι ανώσεις στο πυροβολικό Γιάννη. Μάλιστα. Γράφει ο Ιορδάνης.
Έχει πολλά μηνύματα, αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε ξοκύλι, δηλαδή είμαστε καλά. Του πάνε. Ό,τι μπορούμε κάνουμε δηλαδή. Έχει τώρα, και κλείνουμε με αυτό στο Sky, σκοτώσανε για δεύτερη φορά σήμερα το παιδί μου. Δήλωση μητέρα στο μάτι. Γιατί βγήκαν οι αποφάσεις, οι πέντε μόνο ήταν αυτό, έλεγε και η Μαρίνα Μπίκου στα Δελτία Ειδήσεων, απλά μου έκανε εντύπωση αυτό τώρα που διάβασα πριν από λίγο. Πέντε καταδικάστηκαν και είναι εξαγοράσιμες οι ποινές. Και μία μητέρα έξω από το, μία μητέρα έξω από το δικαστήριο είπε ότι σήμερα σκοτώσανε. Η, ναι. Η ελεύθερη έξι για τραγωδία στο μάτι, ναι. Τους επιβλήθηκε ποινή 5 ετών, την εξαγοράζουν 40.000 ευρώ. Και βγήκε η μάνα και είπε ότι σήμερα σκοτώσανε για δεύτερη φορά το παιδί μου. Τι να πεις, μπορείς να πεις κάτι, δεν μπορείς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι η ώρα είναι 11 και 32 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο. Να είστε καλά, παιδιά. Εντάξει, έχει ανοίξει μεγάλη κουβέντα με τον Κωνσταντέλια. Για παράδειγμα, επιστρέφει ο Φάνης που μου λέει: ρε, πέρσι ήταν μόνιμα Παγκίτης και όλο ψάχναμε δεκάρι. Σε πόσα ντέρμπι τον έχει βάλει μετά τα 60 και το 65. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτός ο παίκτης, έναν προπονητή που δεν είχε μονή με τους συνταξιούχους, θα έκανε παπάδες. Και ο Μάνος λέει ότι στην ουσία, αυτό το καλύτερο τη σετ ταλέντο τη χώρα κάποια στιγμή ήταν η αλλαγή του Μουρκ. Ο τύπος δεν ήταν αστυνομικός, μάλιστα. Ο Βαγγέλης λέει ότι είναι τέλεια η διαχείριση του Ρασβάν, ναι. Στην πρώτη του γεμάτη σεζόν του Κωνσταντέλια, ναι. Όποιος λέει δεν διαχειρίζεται, γιατί δεν διαχειρίζεται το ίδιο με τους άλλους παίχτες του Κωνσταντέλια, μάλλον δεν γνωρίζει το αντικείμενο, ναι. Είναι ένας παίχτης από τον οποίο ο ΠΑΟΚ περιμένει πολλά, είτε αγωνιστικά είτε οικονομικά. Τα κάτω ψέματα. Η διαχείριση γίνεται τέλεια από τον Ρουμάν ώστε να μην καεί και αγωνιστικά και πνευματικά, γιατί πολλές φορές ο κόσμος με τον ενθουσιασμό του περιμένει πιο πολλά από όσα μπορεί να δώσει δεδομένη χρονική στιγμή. Τώρα ξεκινάει την καριέρα του. Ο Παύλος λέει: καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Παύλος, έτσι, όχι ο Κωνσταντίνος. Ο Παύλος, τι είναι ο Παύλος? Ακροατής μας. Ναι, νόμιζα ότι είναι ο Παύλος κάποιος που είναι κάποια στιγμή θα πρέπει στο Your Sound, ξέρω εγώ, στο Just the Two. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε ότι ο ΠΑΟΚ στην αρχική δεκάδα μετά Ίσο και Κωνσταντέλια δεν έχασε ποτέ. Όπως θα πρέπει να δούμε ότι αυτό που έκανε ο στρατηγός με το Σάστρα από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή με τον παραγωνισμό του και την κακομεταχείρισή του, στήχησε πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Η μη χρησιμοποίησή του στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Αλήθεια, πώς μπορεί ένας οργανισμός όπως ο ΠΑΟΚ να αφήνει ένα μνημονικό να καταστρέφει περιουσιακά στοιχεία του και να συμπεριφέρεται ως μάνατζερ και όχι ως προπονητής. Λέει εδώ, μην βάζετε τις ομιλίες του Μάτζιου, γράφει ο Γιώργος Δαράκης. Η φωνή του μοιάζει πιο πολύ με το, μοιάζει πολύ με του Πρωθυπουργού και τρομάζουμε. Όντως του μοιάζει, μοιάζει του Μάτζιου με, ναι. Μητσοτάκη. Α, για να ακούσουμε λίγο Μάτζιο τότε, μιας που το είπε. Φωστά. Που αναφέρεται στη χρησιμοποίηση του Σαμόρα. Γιατί χθες, επειδή είχε ένα θέμα ο Μωρόν, θέμα ενώ κάποιες ενοχλήσεις, τον κράτησε στον πάγκο και δεν έβαλε τον Ασαριφάρτ. Τον οποίο είχε και αυτόν στον πάγκο. Δεν ήταν εκτός αποστολής ο Ασαριφάρτ. Ο Ασαριφάρτ δεν έπαιξε καθόλου. Είχε το Σαμόρα. Σαμόρα βάζει γκολ. Τιμωρημένος δεν ήταν. Ποιος? Ο Ασαριφάρτ. Ήταν αποστολής. Τι, τιμωρημένος? Όχι, σε αυτό το μαζί δεν ήταν. Α, στο προηγούμενο ήταν τιμωρημένος. Με Ολυμπιακό. Ναι. Σωστό, ναι, ναι. Και είχε τον Ασαριφάρτ τον Βαλενιάρη, δεν τον έβαλε και βάζει το Σαμόρα που είχε τον γκολ. Είχε την άλλη τη φάση που ο Τρακόφσκι μπορεί να μπλοκάρει την μπάλα και είχε το δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο Μάτζιος λέει για τον Σαμόρα. Λόραν δεν ήταν έτοιμος, οπότε αποφάσισα να βάλω τον Ζαμόρα, ο οποίος σε ανοιχτό γήπεδο είναι πάρα πολύ καλός, πολύ κινητικός, πολύ πιεστικός και νομίζω ότι μας βοήθησε και δικαιωθήκαμε από την επιλογή του. Ο Γιώργος Δαράκης γράφει επίσης ότι έχει δίκιο ο Λουτσέσκου να ισχύει το BBC, έπρεπε να δείξει το παιχνίδι της σεζόν 17-18 και την μπούκα με το πιστόλι. Καθένας ότι αυτό το πράγμα, εγώ θα μείνω σε αυτά που είπα πριν. Για τις εικόνες και για πολλές εικόνες που δεν μάθαμε ποτέ πίσω από κλειστές πόρτες. Να πάμε λίγο πίσω. Θανάση, καλημέρα παιδιά. Δεν μπορώ να διανοηθώ πως το ότι δεν νικήσαμε στη Λαμία. Α, το ότι δεν νικήσαμε στη Λαμία έφταιγε η διαδρομή δύο ωρών και η ταλαιπωρία. Παίχτες του ενός εκατομμυρίου δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν ένα διάστημα ενός μήνα με διπλά παιχνίδια. Μακάρι να μην μας λείψουν οι δύο βαθμοί μόνο που χάσαμε στη Λαμία. Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Κάποια στιγμή δηλαδή ο Λουτσέσκου πήγε και χθες να πει ότι δεν ήμασταν τόσο κακοί στη Λαμία. Ήσασταν κακοί, πες, ήμασταν, ναι, κακοί. Ναι. Καλημέρα στο Μιτσάκο. Το μόνο αρνητικό από χθες θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι ο Ζίβκοβιτς συμπλήρωσε κάρτες. Δεν συμπλήρωσε κάρτες, ρε, ο Ζίβκοβιτς. Ο Ζίβκοβιτς εξέτησε την ποινή του, δέχτηκε απλά μια κίτρινη κάρτα και πήγε τώρα στις 4. Ο Ρότα πάντως στις 6 συμπλήρωσε κάρτες. Ναι. Στον ΠΑΟΚ, στο να επαναλάβω, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Ότο.
από ένα ευρώ στο κάθε σκορ. Κατάλαβες. Ναι, αλλά όχι το 1-0 και το 0-1. Αυτό το πήγε από 2-2, 3-2, 3-3, 4-3, 4-4. Έβαλε 2 ευρώ και λέει κάποια στιγμή θα το πετάξω. Θα τα πετάξω, ρε παιδί μου, αλλά αν μου κάτσει ένα 3-2, με 27 απόδοση πήρε πόσο, με 2 ευρώ. Λέει 100. Έβαλε 3, έβαλε 3 ευρώ. Ο Νίκος από τις Σέρες γράφει. Καλημέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Δεν θέλω τίποτα να πω ούτε για το παιχνίδι ούτε για το πρωτάθλημα. Μια ερώτηση προς τους κάτω. Εάν αυτό γινόταν με... Αϊ, κάτω τώρα ναι, φαντάζομαι ναι. Είναι οι Αθηναίοι. Ποιοι είναι ναι, ρε, για τον Αλμίδα. Έχουμε πολλά μηνύματα. Εάν αυτό γινόταν με τον Λουτσέσκου, δεν θα τελείωνε ποτέ κανένα δελτίο ειδήσεων. Θα υπήρχαν παράθυρα στα παράθυρα των παραθύρων μέχρι να φύγει από τη χώρα μόνος του. Προφανώς τώρα είναι μια απλή αρχή εβδομάδα και κάτι τελευταίο άψογη συνεργασία του Πόνσε με το διαιτητή στη φάση του δεύτερου γκολ και κάπως έτσι πήγε να χάσει ένα καθαρά δικό σου παιχνίδι. Ευτυχώς αποδόθηκε. Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι ώρα τόσο λέει το φιλαράκι μας, αλλά με αυτό ξεκινήσαμε 10 και 48. Ναι, το ξεκινήσαμε με αυτά την εκπομπή, φίλε. Καλημέρα. Ο Δημήτρης επίσης το πάει σε μια παράμετρο. Σε μια άλλη παράμετρο. Όταν παίκτες και προπονητοί και άνθρωποι του ποδοσφαίρου συμπεριφέρονται έτσι και να είναι επαγγελματίες, τι περιμένετε από τα 18χρονα. Ναι. Έχει δίκιο. Δηλαδή, τώρα ένα 18χρονο που λέμε ρε παιδί μου, βία στα γήπεδα κτλ. Ναι. Βλέποντας όλο αυτό, τι παράδειγμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα ο Σταύρος. Καλή ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε. Ελέγχθηκε η φάση στην αρχή της εκτέλεσης, λέμε για τον γκολ του Βίντα, γιατί οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται από αμυνόμενο παίχτη δεν υπάρχει offside. Ναι. Ο Φώτης έχει φοβερό μήνυμα. Αυτό που είπε ο Λουτσέσκου ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι που είχαμε ταξίδια κτλ. Και λέει Φώτης, καλημέρα παιδιά και καλή εκπομπή. Και εγώ το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπιζα όταν έπαιζα μπάλα τοπικό από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πώς αντιδρούσε ο οργανισμός από ταξίδια. Ταξίδια πια. Από ταξίδια, όχι από τα ταξίδια που είπε ο Ρουσβάν. Ο Ρουσβάν είπε αυτούς από ταξίδια. Δηλαδή ουίσκι και τα λοιπά. Κατάλαβες αυτό. Άρα έχει λέει. Παίξει ο φίλος από την επίρρεια αλκοόλ σε αυτό το The Hangover 3-4. Τι κλίμακα. Ο Διονύσης, φίλος του Άρη από το Μπορντό. Καλημέρα, μπράβο Αριανάρα. Κρατήστε τον Τερίμ μέχρι τον τελικό. Όσο για σένα πεφτοφώτη, κάθε μέρα με δικαιώνεις ότι μικρός σαν χαρακτήρας και αν δεν αλλάξει δεν βλέπω να πηγαίνει σε μεγάλο ευρωπαϊκό κλαμπ. Μάλιστα. Ιστερόγραφο Μπαλτάκο, τώρα που η αγαπημένη ομάδα έμεινε εκτός τίτλου, όρισε μια ημερομηνία να δούμε τι θα κάνουμε εμείς. Είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο θα είμαστε Ελλάδα. Απλά δώσε μια ημερομηνία. Ναι, έλεος, είστε όλοι άχρηστοι. Είναι. Είναι, μπράβο Διονύση. Είναι άχρηστη και ειδικά εσείς που έχετε κλείσει αεροπορικά, τα ξανακλείνετε, τα ξαναβγάζετε και σας παίζουν έτσι. Το χειρότερο δεν είναι ότι δεν παίρνουν μια απόφαση. Το χειρότερο είναι ότι κρύβονται πίσω από διαρροές. Ναι. Μάλλον και τα δύο είναι χειρότερα. Θα μου πεις πώς γίνεται να είναι και τα δύο χειρότερο. Κάποιοι πρέπει να είναι χειρότερο γιατί λέει λέξη χειρότερο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι χειρότερο. Προφανώς το ότι δεν ξέρει κανένας τι να κάνει, αλλά και το άλλο το πράγμα, αυτή η ευθυνοφοβία και αυτό το σουψουψου πίσω από τις πλάτες βγαίνουν προς τα έξω διαρροές, τι διανοείστε. Για ένα τελικό κυπέλλο Ελλάδος βγήκε η διαρροή ότι ο Μπαλτάκος δεν μπορούμε να το κάνουμε, ας πούμε, εκεί γιατί παίζουν Champions League γυναικών. Ναι. Διαρροή! Πόσο μαγιά έχει αυτό το πράγμα δηλαδή. Ναι. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Άσοτ. Α, ωραίο μήνυμα. Με όλα αυτά τα μέτρα με τη βία στα γήπεδα για οπαδούς δεν έπρεπε να τιμωρηθεί και αυτό. Ναι, περιμένουμε. Είχε και το ρεπορτάζ του. Αυτά είναι βέβαια νωρίς τα μηνύματα. Επίσης να πούμε ότι η επόμενη μέρα λέει και το ποιο θα είναι η έκθεση του παρατηρητή της αστυνομίας, γιατί αύριο θα βγουν οι κλήσεις απολογία. Έτσι. Ο Χρήστος γράφει Θαρσίν Χρήτο, είναι το σύνθημα των πεζοναυτών. Για το Θαρσίν και ο Κυριάκος. Ωραία παρέμφατο, Θαρσίν. Καλημέρα, παιδιά. Όχι άλλο Ότο. Ρασβάν έλεος, λυπήσου μας. Ναι, καλημέρα στο Γιάννη. Και λέει: έχω μια ερώτηση. Η κεφαλιά του Κουλιεράκη μετράει σαν τελική φάση στην εστία? Γιατί χάνω στοίχημα. Ρε φίλε, μετράει. Βγήκε out. Όχι, δεν βγήκε out. Τι βγήκε? Παίρνει ο Κουλιεράκη στην κεφαλιά. Ναι. Την απομακρύνει ο. Μετά το 2-3, μετά το 3-2 λέμε. Άλλο λέω, ρε φίλε. Λέει: ποια? Μπορεί να ψάχνει, να λέει ρε παιδί μου, σαν τελική φάση στην εστία του Κουλιεράκη. Στο πρώτο ημίχρονο, ο Κουλιεράκης δεν παίρνει την κεφαλιά, ο Αθανασιάδης τη βρίσκει με τα ακροδάχτυλα, χτυπάει στο δοκάρι και βγαίνει έξω. Ναι, ναι, γιατί να μην παίρνει. Εκείνο είναι φάση στην εστία. Στην εστία. Αυτή είναι όμως λέει. Μήπως έχει παίξει over 1,5. Διευκρίνησε ρε στην κρατική. Μήπως την κεφαλιά μετά το 3-2, στις καθυστερήσεις που πάει out. Α, η στριφογυριστή. Πόσο θα εφικτό θεωρείται μια τιμωρία Αλμέιδα και Ιωαννίδη για όσα συνέβησαν χθες το βράδυ? Καταρχήν για τον Ιωαννίδη δεν μπορείς να μπει στην τιμωρία. Ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή ήταν έξω από το γήπεδο, ήταν σε έναν διαφορετικό χώρο, δεν ήταν ούτε μέσα στα αποδυτήρια ούτε οτιδήποτε άλλο. Καλά, και οι φίλοι τη ΑΕΚ στη Λαμία που ήταν έξω το γήπεδο, δεν ήταν? Ναι. Ξέρω εγώ που εκεί ήταν. Δεν νομίζω. Για Αλμέιδα πιστεύω ότι σίγουρα ότι ο Αλμέιδα θα τιμωρηθεί. Όπως επίσης και για τον Πανό στην Τούμπα που ήταν ο λόγος καθυστέρησης του αγώνα. Για τον Πανό το σχολιάσαμε. Να σας πω λίγο κάτι. Μην αφάνει το όλα αυτά τα σχολιάσαμε. Ναι. Εχθές λέει ο Πάουκ μου έκανε το καλύτερο δώρο στα γενέθλιά μου. Πάμε Παουκάρα. Είχε γενέθλια ο Νίκος ο Καζναφερίδης στο φιλαράκι μας. Χρόνια πολλά. Επίσης ένα μήνυμα θέλω να το διαβάσω. Γιατί ρε φίλε, προφανώς δεν μας άκουσες από την αρχή. Λέει ρε παιδί μου, αν τα έκανε αυτά ο Λουτσέσκου,
Θα τον κρεμούσατε κι εσείς στα κάγκελα, δεν βλέπω να κάνετε το ίδιο με τον προπονητή της ΑΕΚ. Δηλαδή. Καλά, δεν άκουγε τίποτα τότε. Μπράβο. Μπορεί τώρα εσύ Παναγιώτη, έλεος, τουλάχιστον σε εμάς μην το γράφεις αυτό. Καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα, γράφει ο Γιώργος. Δύο είναι τα χτεσινά highlights. Ένα, στον ΠΑΟΚ δεν γίνεται λόγος για το τι έγραφε το πανό. Δύο, λένε για MVP το Σάστρε για να τονίσουν ότι έκανε εύστοχη αλλαγή ο Λούτσι τη στιγμή που ο Κουλιεράτης κατάπινε σίδρα και έβγαζε τα ψαροκόκαλα. Και ταπεινή γνώμη για δύο γεγονότα. Παραδειγματική τιμωρία στον Ιωαννίδη για θέατρο διακομόδηση του αθλήματος και στον Αλμίδα για την απαράδεκτη συμπεριφορά. Ναι. Ο Μιχάλης γράφει καλημέρα. Ο Άρης βγάζει ένταση σε όλο το παιχνίδι. Είναι, πιο φρέσια, είναι η πιο φρέσια ομάδα. Επίσης μετά τον πρωταθλητή το καλύτερο εισιτήριο είναι του κυπελούχου. Ναι. Καλημέρα στον Αργύρη που λέει παιδιά πεινασμένα τα παιδιά και όχι χωρασμένα. Ρασβάν άλλα τρία τραπέζια και το πήραμε. Ο Αχιλλέας από την Σουηδία, καλημέρα, το ξέρουμε το επίπεδο του Ιωαννίδη. Του είπαν δεν τιμάς τη φανέλα και απάντησε όλα τα άλλα. Ήθος και ο Αλμέιδα. Παοκάρα φέρμα στο κύπελο. Διάβασε μηνύματα. Το κύπελο λίγο δύσκολο. Παοκάρα φέρμα στο πρωτάθλημα. Διάβασε μηνύματα, ρε Γιάννη, γράφει ο Αχιλλέας. Θαρσίν χρή το έβλημά μας και ατσάλινη η καρδιά μας. Ναι. Καλημέρα στο Μάνο που λέει αυτές τις άγγιες μέρες θα μου επιτρέψετε σε ευόμενο στη μεγάλη εβδομάδα να μην σχολιάσω τίποτα σχετικά με την επικαιρότητα. Εύχομαι τις μέρες των παθών να τις περάσουμε όλοι με υγεία και κατάνοιξη. Λοιπόν, έχει αρκετά. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής προς την τελική ευθεία. Γελάζει, γελάζει. Γιώργο, με ρωτάει ένας με ποιον διαπληκτήθηκε ο Αλμέιδα και θυμήθηκα και το απάντησα το γνωστό. Αυτός. Όχι, ρε παιδιά, μεγάλη εβδομάδα, Νικόλα μου, όχι. Εσύ, Αλέξανδρε, μου λες ποια κερκιδάρα Ζερεζαέρη εκκλησία ήταν το γήπεδο μέχρι το 80, τι Σανό πουλάτε. Δεν ήσουν στο γήπεδο. Ή αν ήσουν στο γήπεδο, είχες θέμα. Πόσο κάνει ο Σανός. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε Αλέξανδρο, αν δεν σ' άρεσε εσένα αυτή η κερκιδάρα να φωνάζουν από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό, πλάκα μου κάνεις μωρέ τώρα. Πουλάω Σανό. Πού ήμουνα και πού ήσουνα. Ο Σανός είναι ακριβώς. Έλα ρε Γιάννη τώρα, εντάξει. Όχι, ρωτάω αν είναι να. Τέλος πάντων, εντάξει. Άκουσες εσύ μια αποδοκιμασία. Όχι ρε Γιάννη τώρα. Άκουσες εσύ μια αποδοκιμασία. Έστω και στο 1-2. Ρε, γιατί τσιμπάς εσύ τώρα. Τσιμπάω γιατί με τρελαίνουν αυτά τα μηνύματα. Τι σε τρελαίνουν, τοποθετηθήκαμε με σαφήνεια. Τοποθετήθηκες με σαφήνεια. Τα είπες μεγάλη εβδομάδα. Τώρα μεγάλη εβδομάδα μου λες. Μεγάλη εβδομάδα είναι. Μεγάλη εβδομάδα τσιτσίρ με ζε. Θα πάμε να πάμε αυτό το μανιτάρι ρε φίλε. Το μπέρκερ λαχανικών. Να το πάρουμε, ρε Γιώργο. Θα πάρουμε και τη γανιτό καλαμάρι. Αυτό δεν είναι χωρίς αίμα το θράψαλο που μπορούμε να φάμε τώρα. Εντάξει, όταν πάντα μπορείς να. Ναι, ναι. Υπήρχε μια φράση παλιότερα που έλεγε ότι οι κρεοπόλες τη μεγάλη εβδομάδα κρεμούσαν τα. Πώς τα λένε, τους μπαλτάδες. Ναι. Φοβερό. Σαν... Τώρα πουλάνε Όχι, εντάξει, δεν λέω αυτό. Ναι. Λέω αλήθεια, ρε παιδί μου ότι μπαίνουμε σε μια. Υπάρχει μια φράση για παλιά εποχή τώρα, πολύ παλιά, έτσι. Προφανώς αλλάζουν οι εποχές. Απλώς είναι μερικές μέρες, ένα διάστημα, μια χρονική περίοδος που είναι πολύ διαφορετική, ρε παιδί μου. Δεν έχει καμία σχέση από άποψη συναισθήματος, κατάνοιξης, με ό,τι είναι η μεγάλη εβδομάδα. Όπως το λέμε. Τσιρτσίρ μεζέ, βέβαια, δύο υπέροχα τσιρτσίρ. Στον Εύωσμο είναι, ρε φίλε, εκεί που πρέπει να πάμε. Ναι. Γιατί όλοι μας λένε, ελάτε, εντάξει, Ερμού 26, Στεκάρα, ωραίο μέρος κτλ. Έχουμε πάει. Πρέπει να πάμε Εύωσμο. Είναι παιδιά μαγαζί το οποίο το έχουν εκτοξεύσει. Εν τω μεταξύ, όντως και τώρα κάνει και σαν στρατηγός. Έδειξε προς τα εκεί. Σήκωσε το χέρι ο Γιώργος και έδειξε. Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Όσοι είστε από δυτικές συνοικίες, πηγαίνετε, φυσικά το ξέρετε, έχετε πάει. Ναι. Αλλά και άλλοι, αν δεν θέλετε να πάτε κέντρο, παιδιά, έχει και πάρκινγκ, είναι και εύκολη πρόσβαση πλέον περιφερειακός. Έχει και τα θαλασσινά του. Α, εντάξει, θα βρείτε πράγματα πάρα πολύ όμορφα. Με. Πώς να σου πω. Με ποικιλία. Με ποικιλία και με ποιότητα. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο. Κλείνουμε σιγά σιγά με. Την πρώτη εκπομπή της μεγάλης εβδομάδας, ξεκαθάρισε η εικόνα στα play out με τον υποβασμό της Κηφισιάς. Πας Γιάννα και Κηφισιά. Πας Γιάννα που κέρδισαν την Κηφισιά. Πανετολικός ήταν η μία από τις τρεις ομάδες που ήταν στο ζόρι. Ναι, και μετά το τέλος είναι εκεί με τον Πάρη Τσελεπίδη. Και του λέει, ας πούμε, του λέει ο Πάρης, γιατί μου έκανε εντύπωση ότι από τα μεγάφωνα στο Αγρίνιο παίζανε κριτικά. Ναι. Τι είναι, ναι, στο προς τιμή του Γιάννη. Ωραία, καταλαβαίνω το γιατί, αλλά ήταν και πολύ ωραίο κομψό. Ναι, δηλαδή, θεωρούμε αυτονόητο. Κάποιος είπε να παίξουμε κριτικά για τον προπονητή μας. Ναι. Και του λέει ο Πάρης Τσελεπίδης, του λέει, μιλώντας στη δηλώση που έκανε στην Κοσμοτέ, αν λέει, μπορείτε τώρα να μας πείτε μια μαντινάδα. Και τη ρίχνει ο κριτικάρος στη μαντινάδα. Γιάννης Πετράκη. Άλλος μπερδεύει σε κλωστή. Και δένει με την κλωστή και δένει να τον πνίξει. Κι άλλος στην άκρη του γκρεμού θα βρει φτερά να ανοίξει.
Έλα μωρέ παιδιά. Άλλος μπερδεύει σε κλωστή και δεν είναι να το πνίξει. Φαντάζομαι ότι άλλος μπερδεύεται σε μια κλωστή και πώς λέμε, σε μια κουταλιά νερό πνίγεσαι. Και δεν είναι να το πνίξει. Κι άλλο στην άκρη του γκρεμού θα βρει φτερά να ανοίξει. Πού να τα βρούμε βάσκια αυτού τώρα είναι. Η παράδοση του κάθε τόπου. Και να κλείσουμε με αυτό το λαογραφικό μήνυμα, ναι. Το μέστο. Η παράδοση του κάθε τόπου, αν εμβαθύνουμε και αν πούμε σε περιεχόμενο, μας δίνει μόνο διδάγματα για τη ζωή μας. Εννοείται. Παράδοση. Εντάξει, αυτό ας πούμε. Λοιπόν, όπως λέει ο Καλαπαγάς, βγάλτε φτερά και στο καλό να πάτε. Δεν είπε στο καλό να πάτε, ναι. Αλλά είπε γιατί ο Μπούζος ακολουθεί, καλά εσείς να πάτε. Ο Γιώργος Ζαϊράκης έκλεισε μια ματινάδα από τα σφακιά που εκεί. Τα ραφάλα έρχονται. Καλώς και να. Ορίσουν. Εγώ βέλπετε, βρε παιδιά, στο στόπα θα χωρίσουν. Τι λέει. Άντε, γεια. Άντε, τέλειωσε. Δεν είπαμε στο Γιάννη Τσιράπη. Ευχαριστούμε για τα ηχητικά. Χορηγού τα είπαμε όλα. Ναι, ευχαριστούμε, θα είπαμε όλα. Θε να σου πω δηλαδή να πα ξαναπά σε Τσιρμεζέ. Σου λέω ξανά ότι πρέπει να πα εσύ, ειδικά που μένει Φίλιρο και είναι πιο κοντά. Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας.